Εντάξει, τώρα ακούγομαι. Δεν ανάβει το κόκκινο λαμπάκι μας. Χάλασε προφανώς. Κάτσε λίγο. Για ρίξω. Όχι, όχι. Σκότωσε. Σκότωσε δύο κατσαρίδες εκεί, όχι, εντάξει. Τρία κουνούπια. Δεν ανάβει. Δεν ανάβει. Το κόκκινο φωτάκι δεν ανάβει. Κάτσε να δω έξω, ανάβει. Ποιο, το κόκκινο φωτάκι? Ναι, κάτι. Τι είμαστε, φίλε, 20 ανοχές έχουμε και έξω φωτάκι κόκκινο. Άντε... Όταν δεν ανάβει αυτό, δεν ανάβει και εκείνο. Ναι, το θέμα είναι, ακουγόμαστε. Ας μας πει κάποιος αν ακουγόμαστε. Πώς ακουγόμαστε, δεν ακούει. Ένα, δύο, τρία. Ναι. Στα ακουστικά σου, αφού ακούγεσαι. Ραδιοφωνικό σταθμό στα παιδιά της Καλαμαριάς. Αν ακούγεσαι στα. Χορό θα κάνουμε στους Αργοναύτες με πλούσια δώρα. Θυμάσαι τότε τι γινότανε. Κάθε μήνα τα παιδιά της Καλαμαριάς κάνα χορό, γιατί από αυτό. Ένα χορό κάνα το μήνα. Και μετά βγήκανε, είχαν και τηλεοπτική εκπομπή. Αυτό δεν το ξέρω, δεν θυμάμαι. Ναι. Θυμάμαι όμως ότι τέτοιο και έλεγε τις προσφορές, έλεγε τότε η διαφήμιση δεν νομίζω να ήταν και τόσο, δηλαδή δεν πληρώνε ο άλλος για να κάνει διαφήμιση, έκανε το άλλο όμως. Έδινε δώρα. Δηλαδή έλεγε το κατάστημα ηλεκτρικών ειδών προσφέρει για το χορό μας αυτό. Ναι. Προφανώς γινόντουσαν λαχιοφόρες αγορές. Ναι, έτσι είναι. Όπως προσφέρει είναι... αυτό το πλυντήριο πιάτων, ας πούμε. Τότε είχε και ένα κατάστημα εδώ κοντά μας, ναι. Εδώ στη γειτονιά μας που είναι ο σταθμός. Ναι. Στη Παπαζόλη, νομίζω, πριν το Κυκλάκι, διοικητηρίου με. Σωστά, εδώ. Με Παπαζόλη με ηλεκτρικά είδη, όπως κατεβαίνεις δηλαδή από την Αγία Δημητρίου που μπαίνεις για να βγεις στην Αντιγονιδόν, στο, αυτό στο Κυκλάκι. Mm-hmm. Εκεί δεξιά το γωνιακό είχε ηλεκτρικά είδη. Και θυμάμαι το διαφήμιζε μέσα στην Τούμπα. Με το ξεκινούσε, ας πούμε, η αγωνιστική περίοδο και έλεγε. Το ίδιο θα λέγαμε. Το κατάστημα ηλεκτρικών καταστημάτων. Προσφέρει. Ναι, θα δώσει. Σε περίπτωση double, κατάκτηση double πρωταθλήματος. Το ίδιο λέει και στο Χαρλάου. Ψυγεία, κουζίνες, απορροφητήρες. Σε όλη την ομάδα. Πλυντήρια κτλ. Λέω, κατάλαβα, δεν πρόκειται να πάρουν πρωτάθλημα ποτέ, το ξέρει. Το ίδιο θα λέγαμε. Το ίδιο θα λέγαμε. Προφανώς είχε την ίδια διαφήμιση και στο Χαρλάου. Δηλαδή αυτό τώρα 34 χρόνια, ρε παιδί μου, που είχε να πάρει ο Πάγκο πρωτάθλημα. Φαντάσου τι διαφήμιση θα μπορούσε να είχε κάνει και δεν είχε κλειδώσει τα γκαφρά. Βέβαια τότε. Εγώ το θυμάμαι πιτσιρικά σε αυτό, βέβαια. Έτσι με πήγε ο πατέρα μου από το χεράκι. Τότε είχαν καλές ομάδες και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή κυνηγούσαν κάποιες χρονιές το πρωτάθλημα. Δηλαδή ψιλοκινδύνευε. Αργότερα, βέβαια, δεκαετία του 80, ποτέ δεν κινδύνεψε, έτσι. Και στο Χαρλάου ήταν το ίδιο. Δεν θυμάμαι πραγματικά το όνομα. Έλεγε ηλεκτραγορά, ας πούμε. Τρέγιας, προσφέρει. Έλεγε κατάκτες πρωταθλήματος, κατάκτηση κυπέλου και κατάμπλ. Double έδινε δύο υπηροκεάνια έδινε στο double. Διπηρωτικό σπίτι στο Πεφτοχώρη. Εδώ δεν μπορούσαμε να δούμε τελικό, ήθελε και double. Εντάξει. Καλή διαφήμιση, έξυπνη. Ξυπνητζίδε και η διαφήμιση. Μα ο άλλο, άμα το έβαζε στον Άρη, άντε καλά στον πω 34 χρόνια για πρωτάθλημα. Τουλάχιστον έπαιρνε και κανένα κύπελο πάκο. Παροδικά. Το έβαζε στον Άρη, βάλα το 46 μέχρι το 2020, πόσο είναι, ρε. Τι πλάκα. Το 46. Εσύ είσαι καλός αυτά. Για πρωτάθλημα. Βάλε 50 μέχρι το 2020. 74 χρόνια. Ναι. Βάλε και άλλα 50 το κύπελο. 124 χρόνια, ρε φίλε. Μ' αρέσει στα μαθηματικά που τα προσθέτει. Τι δεν προσθέτει. Τι. Το μεγαλύτερο μέτρα. 74 χρόνια και είναι. Πάρει πρωτάθλημα. Σύνολο, ωραία, κατάσταση. Σύνολο, 74 χρόνια. Και double δεν έχουμε πάρει ποτέ. Βάλει και το double. Κάντο ένα. Το ίδιο είναι. 74 βάλει και το double. Είμαστε. 124 χρόνια. 14 και 106 χρόνια που δεν έχουμε κάνει double. Βάλτε και αυτό. Πρόσθετο. 106. 230 χρόνια. 230 χρόνια. 2,5 αιώνες κοντά. Ωραία, είναι τρομερά. Σε καλή κατάσταση. Τα ακούει ο Αϊνστάιν αυτά τα μαθηματικά και πετυχαίνει πρώτα από τον τάφο. Είναι δικαιολογημένο λοιπόν. Ναι. Ποιο είναι δικαιολογημένο? Ένα 14 το άφησα πριν κανένα μισάωρο. Ένα 14. Το Ολυμπιακό Άρης από το 1-22 έχει πέσει στο 1-14. Παιδιά, τρέξτε, προλάβετε. Όσοι έχετε κοπεδάκια, όσοι έχετε κανένα διαμερισματάκι, καμιά μεζονέτα, κληρονομικά, τίποτα. Όσοι έχετε απειρώσει έφυγα. Τι εσύ, πούλα, του πίσω για πέσει. Και τα λοιπά, δεν προλαβαίνω να το πουλήσω. Δεν προλαβαίνω. Ναι, χώστε τα στον άσο του Ολυμπιακού. Δηλαδή, βάζει 1000 ευρώ και πέσει 140. Ναι. Κουκλάκι. Βέβαια, ωραίο, σωστό είναι αυτό που λες. Τώρα θα πάω εγώ στο άλλο, στο αντίστοιχο. Ναι. Τώρα δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά παίζει ο πρώτος με τον τέταρτο. Ναι. Και σε παρόμοια περίπτωση, ωραία. Όχι πολύ πιο πίσω. Τώρα, στα κοντά, ο κύριος Καραπαπάς είχε βγει και είπε πώς είναι δυνατόν ο πρώτος με τον τέταρτο να πληρώνει, λέει αυτό. Πού είστε τώρα, κύριε Καραπαπά, να εκφράσετε την απορία σας. Ναι. Για πες, να μην τα μιλάμε και ίδιο. Όχι, ναι, και όχι ίδιο. Αυτό που λες έχει λογική βάση. Αλλά απ' την άλλη θα έλεγα ότι θα περιμένουν τελευταία αγωνιστική. Θα έλεγα τώρα ότι θα περιμένουν τελευταία αγωνιστική. Το Ξάνθη ΠΑΟΚ πόσο θα το δίνει. Αλλά τζάμπα θα το πω γιατί. Δεν θα το δίνει πολύ. Δεν θα το δίνει καθόλου βασικά. Όχι, γιατί θα το δίνει. Δεν θα το δίνει. Θα το δίνει, Ζάχο. Και θα το δίνει κανένα 30, ένα 40 τον ΠΑΟΚ. Δεν θα το δίνει καθόλου γιατί δεν θα παίξει αυτό το μάτς.
λέω εγώ, διότι η Ξάνθη θα μας χαιρετήσει πάρα πολύ σύντομα. Η Ξάνθη δεν θα πάει πουθενά. Δεν θα πάει πουθενά. Τι σε παιδεύει, τι σε πειράζει, Ξάνθη. Εσένα τι σε πειράζει να πάει στη. Όχι, με πειράζει. Δεν σε πειράζει, γιατί κόφτεσαι. Οι νόμοι τι λένε, οι νόμοι. Οι νόμοι τι είπανε. Λένε ότι δεν είχε ανακοινώσει την ΕΕ. Αυτό είναι δεδομένο πλέον. Δεν αλλάζει αυτό. Αφού λέει, του πήραμε τηλέφωνο, λέει. Άκουσε λίγο. Τι να ακούω, ούτε αυτό δεν έγινε. Άντε να ακούσω. Γιατί κατηγορείται η Ξάνθη, για πες μου. Με ποια αιτιολογία θα πάει στη Β' Εθνική. Ότι δεν δήλωσε, να το πω έτσι λίγο κομπογιανίτικα, λίγο έτσι καφενιακά, ότι δεν δήλωσε αλλαγή του μετοχολογίου της. Ποιος είναι υπεύθυνος για όλο αυτό? Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία διοδότησε την Ξάνθη. Να, αυτό δεν αλλάζει τον νόμο. Αν λοιπόν η Ξάνθη δεν δήλωσε ότι άλλαξε ιδιωτικό καθεστώς και μεταβίβασε συμμετοχές από τη μία εταιρεία στην άλλη εταιρεία επισήμως, πρέπει εκεί να είναι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και να πει: ελάτε εδώ κύριοι, εμείς σας αδειοδοτήσαμε έτσι, με την προοπτική ότι μέσα σε 10 ημέρες, σε 20 ημέρες έπρεπε να δηλώσετε όλα αυτά εδώ τα χαρτιά επισήμως και να πιστοποιήσετε ότι έγινε μεταβίβαση το 94% των μετοχών σας. Εντάξει. Όταν λοιπόν δεν έγινε αυτό το πράγμα, κατά την άποψή τους, που η Ξάνθη λέει ότι ξέρω εγώ τα δικά της. Καλά, μπορεί να αποδείξει κάτι άλλο. Ναι. Εκεί η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δεν είναι συνυπεύθυνη, ας πούμε. Άκουσε με. Το ότι παρανόμησαν, βέβαια, κρίνουμε αυτά που μας λένε και ακούμε, έτσι. Δεν είμαστε ούτε δικηγόροι ούτε τίποτα. Το αν παρανόμησε ή, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά ή ΕΠΟ, αυτό δεν αθώνει την Ξάνθη, έτσι. Δεν την αθώνει καθόλου. Το αν θα αθωθεί η Ξάνθη ή όχι, θα περιμένουμε λίγο να το δούμε. Εντάξει, πιθανόλογο εγώ. Τώρα, άμα θυμάσαι. Καλά, αφήσω. Ναι, δεν είμαι δικαστή. Και πάρα πολύ θα πάθει. Ακριβώς. Άκουσε με. Εγώ δεν είμαι δικαστή. Αλλά σου είπα από τότε, όταν βγήκε το, αν θυμάσαι, είχα κάνει μια πρόβλεψη. Σου είχα πει ότι η Ξάνθη θα πέσει και ο ΠΑΟΚ θα πέσει στα μαλακά. Έτσι είχα πει και έτσι πιστεύω ότι θα γίνει. Μπορεί να μην γίνει. Πώς παίζουμε, ρε παιδί μου, να δείχνει τώρα Φενέρμπαξε Μπαρσελόνα. Και είναι 58-61. 9 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς. Ναι. Εγώ το έπαιξα ότι θα κερδίσει η Φενέρμπαξε από 1-5 πόντους, παραδείγματος χάρη. Πιθανολόγησα. Με βάση τη δυναμική των δύο ομάδων, με βάση τη βαθμολογική του τέτοια, πιθανολόγησα κάτι. Και παίρνουμε τα δεδομένα από αυτά που ακούμε και από τις δύο πλευρές, γιατί η πληροφόρησή μας δεν είναι μόνο από τη μία, έτσι. Να τα λέμε έτσι, και από τις δύο. Και πιθανολογώ ότι θα γίνει αυτό το πράγμα. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Πιθανολογώ. Εδώ μιλάμε για καταστάσεις οι οποίες προκαλούν γέλοτα, ιδίως από την πλευρά του Ολυμπιακού. Ο οποίος Ολυμπιακός πραγματικά κατέρευσε όλο αυτό το στημένο, όλη αυτή η σκευωρία που έχει στηθεί εις βάρος. Ποιος το λέει ότι κατέρευσε όμως? Εις βάρος του ΠΑΟΚ. Και πραγματικά προκαλεί μεγάλο γέλοτα η άγνοια του Ολυμπιακού, γιατί δεν γνωρίζει μια ομάδα η οποία καταγγέλει επισήμως στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το ιδιωτικό καθεστώς του ΠΑΟΚ που ανήκει. Δεν γνωρίζει. Και πραγματικά σήμερα γελάνε και τα δάκρυα. Με όλο τον Ολυμπιακό και με τους υποστηρικτές αυτού. Λοιπόν, να ενημερώσουμε τον κύριο Μαρινάκη. Έτσι λες εσύ, βέβαια, ότι δεν ξέρουν. Να ενημερώσουμε τον κύριο Μαρινάκη. Να ενημερώσουμε τον κύριο Σάββα Θεοδωρίδη. Όχι, ρε. Να ενημερώσουμε τον κύριο Καραπαπά. Να ενημερώσουμε όλο τον επίσημο Ολυμπιακό και τους θαυμαστές του Ολυμπιακού. Και τους οπαδούς του ΠΑΟΚ να ενημερώσουν, γιατί δεν το ήξεραν αυτό προφανώς. Αλλά ποιοι δεν ήξεραν? Ότι δεν είναι ιδιοκτήτης του ΠΑΟΚ ο κύριος Σαββίδης, δεν το ξαναδόμιζω. Δηλαδή, σε ρωτούσα προχθές, ποιος θα μου λύσει ότι είναι ιδιοκτήτης. Η σύνθεση λοιπόν της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η μετοχική σύνθεση λοιπόν της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, πού ανήκει? Ανήκει στην κυρία Κυριακή Σαββίδου. Κυριακή λέγεται. Και στους ιούς Ιβάν Σαββίδη. Το και ο άλλος πώς λέγεται? Γιάννης Γιώργος, πώς λέγεται? Δεν θυμάμαι, Κώστα νομίζω, δεν θυμάμαι. Αυτός είναι που δεν ασχολείται καθόλου, έτσι. Δεν ασχολείται καθόλου, μπράβο. Λοιπόν, εντάξει. Δηλαδή είναι οι άνθρωποι για γέλια, πραγματικά. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία δεν γνωρίζει ποιος έχει την μετοχική σύνδεση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, κάνει καταγγελία για πολυιδιοκτησία. Εντάξει. Τι άλλο δηλαδή να πούμε? Από αυτό νομίζω δεν αλλάζει πολύ. Δεν νομίζω να αλλάζει τα δεδομένα αυτό. Τι πράγμα? Δεν νομίζω να αλλάζει ο τα ΠΑΟΚ, δεδομένα. Από ό,τι φάνηκε και από ό,τι λένε και οι νομικοί του, όλη αυτή η σκευωρία έχει καταρρεύσει. Ούτε οι άνθρωποι οι ίδιοι του Ολυμπιακού δεν μπόρεσαν να στηρίξουν τα γελία επιχειρήματα τα οποία κατηγορούν τον ΠΑΟΚ και από ό,τι διέρευσε προς τα έξω δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, κανένα πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ. Τώρα για την Ξάνθη τι μέρη γενέστε? Καλά, δεν σε ενδιαφέρει κιόλας, δεν σε ενδιαφέρει. Εσύ πάντως, πιο πολύ. Καθόλου δεν καίγομαι. Εγώ δεν την κουστάρω την Ξάνθη και θέλω να πέσει. Όπως και η Ξάνθη δεν κουστάρει τον Άρη. Αυτό είναι προσωπικό. Κάποιος οργανός μπορεί να την κουστάρει. Βέβαια για να βάλουμε εδώ έτσι όπως τα λες, γιατί αυτή είναι μία άποψη, καλό να ακούγεται και η άλλη. Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω να είπε ότι ο Ιβάν Σαββίδης ήταν μεγαλομέτοχος της Ξάνθης. Δεν νομίζω να υπόθηκε ποτέ αυτό.
για παρένθετο πρόσωπο. Ο Ολυμπιακός είπε για πολλή ιδιοκτησία στην οποία εμπλέκεται ο Ιβάν Σαββίδης. Παρένθετο πρόσωπο. Για... παρένθετο. Αγώ, δηλαδή ότι λίγο... κάποιο συγγένεια, δεν ξέρω, κοντινή, μακρινή. Με ποιον το παρένθετο πρόσωπο έχει εμπλοκεί. Με το του ΠΑΟΚ. Με το ιδιοκτησικό καθεστώς του ΠΑΟΚ. Ποιος είναι ιδιοκτήτης στον ΠΑΟΚ? Η κυρία Σαββίδη, όπως είπες. Η κυρία Σαββίδη δεν έχει σχέση, δηλαδή δεν είναι συγγενής. Είναι ο Σαββίδης, δεν είναι και ο. Δηλαδή ένα λεπτό. Ναι. Είναι συγγενής, λέμε, αν είναι και πόσο είναι του Σαββίδη. Και με τη γυναίκα του Σαββίδη δεν είναι συγγενής. Φυσικά είναι συγγενής. Τότε... για ποιο λόγο όμως κατηγορούν για πολυδιοκτησία? Αυτά δεν τα ξέρω. Αυτά θα τα κάνουν οι νομικοί. Για μία έκταση, για ένα σαλέ. Αυτά είναι νομική. Εντάξει. Στο οποίο δεν υπάρχουν γηπαιδικές εγκαταστάσεις οι οποίες να ανήκουν στην Παεξάδη. Η νομική. Εντάξει. Λοιπόν, η νομική. Αυτά. Και εγώ αυτά... σου είπα, εγώ δεν πίστευα το να κουμπίσουν τον ΠΑΟ. Κανένα ισχυρό δεν έχουν κουμπίσει. Τώρα το ρεπορτάζ. Σαν χάρτινος πύργος κατέρευσαν τα επιχειρήματα της ΠΑΕ Ολυμπιακός στην εκδίκαση της υπόθεσης ΠΑΟ Ξάδης στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού περί πολυδιοκτησίας. Εδώ και καιρό ο ιδρώλογος μηχανισμός μέσω της πληθώρας στο ΜΜΕ που ελέγχει η Πλευρά Μαρινάκη προσπαθεί να πείσει το φύλαδρο κοινό και να επηρεάσει την Επιτροπή με μέτρα δημοσιεύματα ότι υπάρχει μετοχική σχέση μεταξύ ΠΑΟ και Ξάντης. Μετά λοιπόν από δύο διακοπές, γιατί πρέπει να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο τι έγινε σήμερα, η περίφημη υπόθεση εκδικάστηκε σήμερα στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και από την εξέλιξη της διαδικασίας προέκυψε αυτό που οι περισσότεροι περίμεναν. Ποιο δηλαδή? Ότι τα επιχειρήματα της πειραϊκής ΠΑΕ του Ολυμπιακού περί πιθανής σχέσης μεταξύ του Δικεφάλου του Βορρά και της Ξάνθης κατέρευσαν με εκοφαντικό τρόπο, καθώς αποδείχθηκε από την νομική διαδικασία περίτρανα ότι δεν υπάρχει καμία, μα καμία εμπλοκή του ΠΑΟΚ με την ακριτική ΠΑΕ. Με συνέπεια τελικά ένα μεγαλοπρεπές φιάσκο για τον Ολυμπιακό. Βέβαια, όλα αυτά είναι από τη μία πλευρά. Από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά γράφουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης του Ολυμπιακού. Αντίθετα. Δεν πανηγυρίζουν, γιατί υπάρχει η συγκεκριμένη γκάφα του Ολυμπιακού, γιατί αποδείχθηκε ότι δεν ήξεραν που ανήκει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ποιο είναι το μετοχικό ιδιοκτικό καθεστώς της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Δεν γνώριζαν οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Άλλη μία φορά που πάθανε πατατράκ. Ένα φιάσκο μεγάλο για όλο τον Ολυμπιακό, για τους υποστηρικτές κτλ. Εγώ εδώ τώρα, δεν είμαι για να υπερασπίζω με τον Ολυμπιακό, ας βγει ο Ολυμπιακός. Να εκδικαστεί. Νομίζω την άλλη Πέμπτη. Την άλλη Πέμπτη τελειώνει, ναι. Την άλλη Πέμπτη είναι τελεσίδικο, νομίζω. Να έχουμε μια καθαρή εικόνα και ασφαλή συμπεράσματα. Δηλαδή, ένα λεπτό. Την άλλη Πέμπτη που γίνεται και λογικά θα βγει και μια πρώτη απόφαση που σίγουρα όχι. 23 του μηνός είναι άλλη Πέμπτη. Ναι, ρε. Είναι και η μέρα που γίνεται και η κλήρωση του κυπέλλου. 23. Του κυπέλλου είναι 23. Ναι, θα τελειώσει η υπόθεση και λογικά θα βγει και μια απόφαση που ό,τι να είναι, είτε άσπρο είτε μαύρο, σίγουρα θα την εφεσιβάλλει η άλλη πλευρά. Αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, ας πούμε, ένα σενάριο που βγαίνει αυτό που λέω εγώ. Ότι πέφτει η Ξάνθη. Εκείνη τη μέρα παίζει Άρης Ξάνθη. 23 του μηνός είναι η εμβόλυμη. Τι θα γίνει? Θα κάνει έφεση η Ξάνθη. Θα κάνει έφεση. Άρα θα κάνει έφεση. Παίζω εγώ, λέμε τώρα ένα σενάριο. Θα παίξει κανονικά. Χάνω 0-2, λέμε. Χάνω 0-2 και τους ρίχνουμε. Τι γίνεται? Αυτό θα. Γι' αυτό σου έλεγα και για το κύπελλο. Θα παρθούν αποφάσεις εφόσον βγει η απόφαση. Μπορεί, λέω εγώ. Αν δεν βγει η απόφαση, δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό είναι αυτό. Μέχρι να βγει η απόφαση, παίζει κανονικά. Αυτό είναι σωστό που λες. Και όντως έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά και απ' την άλλη, τι γίνεται σε περίπτωση που παίζω? Εγώ είμαι και άτυχος, είναι καλύτερη Ξάνθη, ρε παιδί μου, και με κερδίζει και το ρίχνουν. Νομίμως και δικαίως, ας πούμε. Τι γίνεται? Δεν ξέρω, φίλε, τι ισχύει. Δεν ξέρω, και εγώ δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Γι' αυτό σου έλεγα και πριν. Γι' αυτό σου έλεγα. Τέλος πάντων, αυτά είναι νομικήστικα. Τι γίνεται, τι βαράει έτσι? Δικό μου δεν είναι. Το δικό σου είναι. Βάλε δόνηση, ρε βλάχο. Βάλε δόνηση. Καλά, απ' έξω ήρθαμε, φίλε. Απ' έξω, εντάξει. Λοιπόν, κάτσε τι ώρα είναι. 24-25. Τι έγινε με τον Μενέντεθ? Με τον Μενέντεθ. Πληρώθηκε ο Μενέντεθ, μια χαρά. Τα πήρε πίσω, έγινε κολοτούμπας. Ότι χθες πληρώθηκε. Προχθές. Δεν ξέρω, λογικά και χθες μπορεί να πληρώθηκε. Δεν είναι κακό. Άρα αν πληρώθηκε χθες, είχε δίκιο ότι ήταν απειλήτως από τον Ιούνιο του 19. Που δεν λέει όχι. Λέω, αν. Μπορεί να πληρώθηκε πιο μπροστά ο άνθρωπος. Όχι, αλλά λογικά χθες πληρώθηκε. Αλλά πώς είναι δυνατόν. Ναι. Ένας άνθρωπος να μην γνωρίζει τον τραπεζικό του λογαριασμό. Έλα, και εγώ αυτό είπα. Αν είναι πληρωμένος ή όχι. Η banking δεν έχει. Άρα. Ναι. Δεν μπορεί να είπε ψέματα ο άνθρωπος. Άκουσε. Έχει βάση αυτό που λες, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αλλά είναι ένας ποδοσφαιριστής που Άρη παλεύει ένα χρόνο από πέρσι το Δεκέμβριο να τον διώξει. Άρα δεν είναι θέμα, δεν είχε λεφτά να τον δώσει λογικά, γιατί όπως είδες, αν έτσι όπως λογικά πάντα πράγματα, τον πλήρωσε χθες κατευθείαν. Δεν είναι θέμα, δεν νομίζω και να έχει και πάρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο ο Μενέντεθ. Μάλιστα του είχε γίνει και ένα κούρεμα, συγγνώμη, που το δέχτηκε.
για να λέμε και να τα βάζουμε όλα, να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Το δέχτηκε το κούρεμα, αλλά του είπε ταυτόχρονα η ομάδα, ψάξε να βρεις ομάδα. Κοίταξε. Ο Μενέντεθ πιστεύω ότι. Συγγνώμη, ψηδιακόπτω κατά. Όχι, εντάξει, δεν υπάρχει συγγνώμη. Για να το ξεκάσω. Ο Μενέντεθ θεωρώ και πιστεύω ότι έκανε αυτή την κίνηση, γιατί βγήκε στη φόρα. Το έγραφο από τη FIFA, ναι, ότι υπάρχει απαγόρευση μεταγραφών και από το εσωτερικό και από το εξωτερικό, ναι, για τον Άρη. Mm-hmm. Προσπαθώντας λοιπόν να εκμεταλλευτεί όλη αυτή την αναμπουμπούλα, την πίεση που δέχεται, ο Άρης από, ναι, την, καλά έκανε, από τη FIFA, και θέλοντας ο άνθρωπος να διεκδικήσει και τα χρήματά του, έκανε όλο αυτό που έκανε. Τώρα, αν το έκανε με σωστό τρόπο, αν το έκανε με λάθος τρόπο, αν παραπληροφόρησε, αν έβαλε βίντεο, ξέρω εγώ, από το ένα γηπεδάκι προπονείται στη Θέρμη και από το άλλο, ξέρω εγώ, στα Τεφά. Εντάξει, αυτά δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε εμείς. Εντάξει. Και αν ενοχλήθηκε, αν ξέρω εγώ, ή ποιοι ενοχλήθηκαν, και αν υπάρχει πρόβλημα, ας πάνε στα δικαστήρια. Για τα άλλα που είπες, ναι, για το βίντεο, ναι, ότι δεν, ναι, είναι δεδομένο ότι δεν είναι από το ρίσιο. Το είπε και ο ίδιος. Ναι. Μα φαίνεται ότι. Όχι, φαίνεται λόγω της. Ότι από τα σκουπίδια και αυτά δεν είναι χωροταξικά, δεν είναι. Το πρόβλημα του χωροταξικά είναι. Δεν ήταν τόσο. Βρε, καλά κάνει, εμένα δεν με ενδιαφέρει ο Μενέντεθ. Χώρος που παρουσίασε ότι προπονείται. Ναι. Το πρόβλημα του ανθρώπου είναι ότι υπάρχει απαξίωση, με λέει, μέσα στην ομάδα. Mm-hmm. Γιατί εγώ, λέει, πάντα ήμουν θετικός ή καταβατικός και με τον, ναι, κόσμο και με τη διοίκηση και με τους παίκτες και τον προπονητή. Να έχω συμμετοχή τουλάχιστον στους προπονήσεις. Είμαι, ναι, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Αλλά με έχουν, λέει, απομονώσει. Ωραία. Και αναγκάζομαι, λέει, να προπονώ. Αυτό ήταν δηλαδή το θέμα του. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι το περνάει έτσι. Ναι. Για να τα λέμε και όλα έτσι. Για να βγει τέλος πάντων ο αθώος, ότι και καλά. Αυτό και θα έλεγα τώρα. Δεν, ναι, όπως είπαμε. Για να υπάρξει, ρε παιδί μου. Όπως είπαμε, είπαμε τα συν, ας πούμε, που πιθανόν, ναι, να έχει δίκιο, να πούμε και τα μείον. Διότι όταν γίνεται μία, όσο λέει η ομάδα. Θα πάρουμε τον φίλο. Όταν, ναι, λέει η ομάδα, ας πούμε, ότι δεν σε θέλει, το σε δανείζει. Πας παίζεις σε Β' Γ' Εθνική Ισπανίας, κάπου έπαιξε το παιδί και γύρισε, δεν τον ήθελε και εκείνη η ομάδα. Και του λες να του λύσει το συμβόλαιο, πόσο. Αυτά δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα, τι υπόθηκαν μεταξύ τους και τι μπορεί να τους είπε και ο άλλος. Πάντως το σίγουρο είναι ότι αυτό που έκανε όσον αφορά με το βιντεάκι, που βέβαια μετά τα μάσησε, γιατί δεν ξέρω αν επιμείνουν στις μηνύσεις και ο πρόεδρος του Άρη και ο Χάρης Θέας. Δεν νομίζω. Δεν ξέρω. Πληρώθηκε. Όχι, ο Άρης τον κάνει μήνυση. Δεν νομίζω να γίνει μήνυση. Δεν ξέρω. Για δυσφήμιση. Ναι, γιατί παρουσίασε και λέει, όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι, λέει, το ρίσιο. Ναι. Είναι μέρη, λέει, που πάω και το απόγευμα και κάνω. Που, ναι, δεν έχω σχέση με τον Άρη. Ανασκεύασε. Ναι, εντάξει. Όπως είχε ανασκευάσει και ο Σιώπης. Γιατί αυτά τα φαινόμενα νομίζω ότι συμβαίνουν έτσι, ναι, στον Άρη. Γιατί και ο Σιώπης είχε πει ότι είχα κάνει το έκανα και το πέναλτι. Και μετά από, ξέρω εγώ, 4-5 ώρες, ναι, κάποιες ψιλοεκδορές από την πόρτα, ναι, μάλλον. Ναι, ναι. Φυλασμονίστηκε. Τώρα που είπες εκδορές. Βγήκε και ανασκεύασε. Εγώ δεν είπα ποτέ για πέρα. Ναι, καλά, σωστά, φίλε. Έχουμε τις δηλώσεις στο Open. Σωστό. Έκανα και το πέναλτι. Μια που είπες εκδορές, ναι, θυμήθηκα το Mike Smaller, φίλε. Πραγματικά. Που ήσουν δηλαδή και μενόμενο Σταύρο εσύ σε εκείνη την εκπομπή. Ναι, βγήκε έξω, έκανε, πήρε τηλέφωνο το, ναι, βαθύλακο. Το, ναι, ναι, και τώρα, άμα το βγάζω τώρα, αν έχουμε το τουρκικό τηλέφωνο. Θα το βγάλω το Σιώπη. Να ακούει ο κόσμος να πούμε το Σιώπη. Εσύ τι άκουσες τον τέτοιο. Ναι. Πάντως όντως θα έβγαζα, ναι, και του Mike Smaller για να μας πει τώρα για εκείνα τα περασμένα χρόνια τι είχε γίνει, ρε παιδί μου. Δεν ξέρω, και αυτός τράκαρε με μία πόρτα. Δεν θυμάμαι, είχε τρακάρει με μία πόρτα κι αυτός. Ο Mike Smaller. Δεν ξέρω, νομίζω ότι. Δεν έφευγε κι αυτός, αλλά Μενέντεθ. Αν θυμάμαι καλά, δεν έφευγε. Τα φαινόμενα για, ναι, εκδορές, ναι, μελανιές κτλ. Ναι. Από απρόσεκτα χτυπήματα. Ιδίως με Γιώργο Χατζάρα για πάντα Ριανάρα. Για πάω, ήταν πάρα πολλά. Ναι, για το Mike Smaller λέω. Ποιο Χατζάρα. Το Γιώργο Χατζάρα για πάντα Ριανάρα. Ο Χατζάρας είχε το Smaller. Ο Χατζάρας, ο Νίκο. Ένα αυταρχικό δυναμικό τύπο. Ο οποίο δεν σήκωνε μίγα στο παντέ του, ιδίως με στα πολιτεία, και του έλεγε και καλά. Χαίρε, ναι, παιδί μου, ξέρω εγώ. Πώς σκοπάρισε το μπουκάλι το νερό, ναι, ο Ιωαννίδης στο Σιγάλα. Στο Σιγάλα. Και τον το Λυπηρίδη. Και τον Λυπηρίδη. Τον είχε ρίξει χαστούκάκι. Έλα, να ακούσουμε το φίλο. Ποιο φίλο. Έχουμε φίλο στον Αναμόνη. Καλησπέρα. Έλα, παιδιά, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το όνομά σου. Δημήτρης. Έλα, Δημήτρη. Δημήτρη, πρέπει κάτι να κεράσει που σε αφήνουμε και βγαίνει σε, ναι, 9 και 25. Να ξέρει, φέρε κανένα πιτόγιο. Ναι, λοιπόν, Τάσο, άκου λίγο, επειδή σα ακούω. Που λέτε, α πούμε, για την ΕΕΑ. Ναι, ναι. Και εντάξει, είμαι πολύ μεγάλο, αλλά θυμάμαι τότε τι ωραίε εποχέ με διοίκηση πρωτοδικείου, με μπατατούδε, γούμενου, παγώνιδε, ναι, που είχαμε γίνει όλοι λογιστέ, δικηγόροι, παράγοντε, α πούμε. Τα κυνηγούσαμε όλα αυτά, τα ψάχναμε. Σου λείπουν μάλλον οι εποχέ. Ναι, είναι περασμένε καλέ εποχέ, ωραίε, α πούμε. Ναι. Τι θέλω να πω.
Ρε φίλε, τι σκέφτηκα τώρα, γιατί μου ήρθε έτσι η φλασιά εκείνων των χρόνων που σκεφτόμασταν τα πάντα. Από πού εμπνεύστηκες και το σκέφτηκες αυτό που θα πεις? Λοιπόν, πού το εμπνεύστηκα? Γιατί τότε, τότε εκείνες τις εποχές, σκεφτόμασταν μήπως το κάνει ο ένας επίτηδες, μήπως ο άλλος, ας πούμε. Όλα αυτά τέλος πάντων που γινόντουσαν, ναι. Ο ένας έψαχνε τον άλλον. Τέλος πάντων. Ρε φίλε, το ότι αυτό που είπε πριν ο Ζάχος, ότι θέλει να πέσει Ξάνθη, έχει σκεφτεί ότι κυνηγάνε την υπόθεση, γνωρίζοντας ότι αυτοί το ΠΑΟΚ δεν μπορούν να τον πειράξουν, αλλά θέλουν να την πληρώσει η Ξάνθη για να πέσει, μήπως και πάρουν και τους δύο βαθμούς που χάσανε στην Ξάνθη. Ο Άρης δεν κυνηγάει την Ξάνθη. Για τον ΠΑΟΚ, όχι, για τον ΠΑΟΚ. Όχι, όχι, όχι. Δεν νομίζω να γίνεται αυτό. Δημήτρη, είπες. Δεν νομίζω. Δημήτρη, ακόμη, Δημήτρη, και να πέσει η Ξάνθη, θεωρώ, εγώ δεδομένο το θεωρώ ότι θα πέσει. Με το δικό μου μυαλό, έτσι, με τη δική μου λογική. Δεν σημαίνει ότι θα γίνει. Δεν θα πάρει πίσω τους βαθμούς Ολυμπιακούς. Δεν γίνεται αυτό που λες. Πώς θα γίνει, δηλαδή? Ό,τι έπαιξε, έπαιξε. Φιλέ, απίθανος ή το έχεις. Στην Ελλάδα έχεις ένα δίκιο, το έχεις. Αλλά δεν νομίζω. Νομίζω ότι δεν γίνεται να πάρθουν πίσω οι βαθμοί. Πάντως, όσο ήταν ο κύριος Πανόπουλος, η Ξάνθη ήταν πολύ καλή ομάδα και πολύ φιλική για τον Ολυμπιακό. Εντάξει, μέλη έσταζαν. Μέλη έσταζαν. Όχι, ένα λεπτό. Έχει δίκιο. Είναι από αυτές τις ομάδες που λέω εγώ. Είναι από αυτές τις ομάδες που για να επιβιώσουν ξέρουν πολύ καλά τον τρόπο να πάνε πάντα με τον ισχύ. Έχει δίκιο. Καλά λέει. Εγώ επειδή, παλιά χρόνια. Δίκιο έχει. Εγώ επειδή δεν ξεχνάω, φιλαράκι. Αλλά τώρα δεν είναι με τον Ολυμπιακό, είναι με την άλλη πλευρά. Δεν παίρνω τα λόγια μου πίσω. Στι ασπρόμαυρες πτήσεις που έκανα εδώ για πολλά χρόνια εκπομπές, πριν κάνω την εκπομπή με τον Ζάχο, είχα πει. Από το 11 κάνουμε εκπομπές εδώ. Είχα πει πολλές φορές αυτή η ησυχαμένη ομάδα να πέσει. Ρε φίλε, πες μου έναν Παοξή. Ναι, για την Ξάνθη μιλάω. Για την Ξάνθη, πες μου έναν Παοξή. Και οποίος... είναι η οπαδική μου τοποθέτηση για τη συγκεκριμένη ομάδα. Ναι, και ειλικρινά σου μιλάω, δεν με ενδιαφέρει αν έχει αυτή τη στιγμή καλές σχέσεις με τον Α, με τον Β, με τον Χ, με τον Ψ. Εντάξει, με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Τέτοιες ομάδες οι οποίες δεν κοιτάνε μόνο το δικό τους συμφέρον, δεν είναι αυτόνομες, είναι ίσως εξαρτημένες, ίσως λέω έτσι, από όσα διαβάζουμε και λένε. Θα δούμε αν θα είναι ή όχι, ή αν θα δικαιωθούν αυτοί που τα λένε. Εντάξει. Άκουσα με λίγο. Δεν τις θέλω, ρε φίλε, εγώ κοντά μου. Πες μου ένα Παοξή. Γιατί με τέτοιες ομάδες, όχι, εγώ δεν θα πω, πρέπει να προσέχουμε και τι λέμε, γιατί και κάποιες άλλες ομάδες τα προηγούμενα χρόνια με τα συνεχόμενα πρωταθλήματα που έπαιρνε, ναι, ο Ολυμπιακός. Εντάξει, ναι, ξέρω, αν εντάξει, θυμάστε, ναι, πολύ καλά όλοι σας, ο Ολυμπιακός ξεκινούσε με 42 βαθμούς το πρωτάθλημα. Θα θυμόμαστε, πες μου και λίγο πώς γίνουν, θα σου δώσω το λόγο τώρα, ξέρεις πώς γίνουν 42, ναι, βαθμοί. Έλα, τα ξέρουμε. Όλοι οι άλλοι είχαν 0 όταν ξεκινούσε το πρωτάθλημα και αυτοί είχαν 42. Τώρα 7 ομάδες επί 3 βαθμούς στον πρώτο γύρο, κάνει 21. Και άλλα 21, λοιπόν, 7 ομάδες επί 3 βαθμούς στο δεύτερο τώρα, γύρο, κάνει 42. 42 Ολυμπιακός τότε, ψάξου. 27 εσύ τώρα, ψάξου. Έτσι πάει. Λοιπόν, ψάξου. Τι ψάξου, ρε, τα ξέρω. Πες ένα Παοξή που να συμπαθούσε την Ξάνθη. Πες ένα Παοξή που να συμπαθούσε τον Ιωνικό. Πες ένα Παοξή. Πες ένα Παοξή που να συμπαθούσε. Στην μπάλα Ιωνικό. Α, πάρα, ναι. Που να συμπαθούσε έτσι ακριβώς το Εγάλο. Πες. Ήταν κάποιες ομάδες οι οποίες ήταν, όπως λέμε, εξαπτέρυγα, ας πούμε, έτσι. Εντάξει, παιδιά, τώρα τι κάνει νιάου στα κεραμίδια, ας πούμε. Για πες μου, για να κλείσουμε με αυτό, τι πιστεύεις ότι θα είναι, δηλαδή, η απόφαση, για πες μου, γιατί εγώ πιθανολόγησα μια, έτσι, για πες μας εσύ. Τι πιστεύεις, για τον ΠΑΟΚ ή για την ΑΕΚ, Ξάνθη ΠΑΟΚ είναι το τέτοιο και θα βγει μια απόφαση. Τίποτα, ρε φίλε, δεν μπορούν να στηρίξουν κάτι για τον ΠΑΟΚ. Τι να στηρίξουν. Για ένα σαλέ, πλάκα μας κάνετε. Ρε φίλε, σε ρώτησα. Εγώ άλλο σε ρώτησα. Πες ότι θα δοθεί η Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω θα γίνει αυτό, ας πούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα δοθεί, γιατί τον ΠΑΟΚ δεν μπορούν να τον πιάσουν πουθενά. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα δοθεί κανονικότατο το ΠΑΟΚ, mm-hmm, χωρίς να τρέχει κάστανο. Απλώς αυτοί κυνηγάνε την Ξάνθη, γιατί πιστεύω αυτό που σου είπα πριν. Ότι κυνηγάνε τους δύο βαθμούς. Εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα. Ωραία, εγώ εντάξει, το πιστεύω, γιατί πρόσεξε να δεις, ναι, η σύνδεση του Ολυμπιακού και τότε με το πρωτάθλημα του Βάλνερ, η σύνδεση του Ολυμπιακού ήταν ότι έχασε από την Καλαμαριά και έγινε συμμετοχή του παίχτη. Εδώ τώρα σου λέει ότι έχασα 2 βαθμούς στην Ξάνθη,
Αλλά η Ξανθή ήταν υποκαθεστώς πολυδιοκτησίας που θα θέλουν να βγάλουν αυτοί. Ή ότι δεν κατέθεσε το νέο μετοχικό, την νέα μετοχική σύσταση. Εγκαίρως στην ΕΠΟ. Εδώ που τα λέμε όμως, άκουσε με λίγο. Το ψάχνουν από 40 πλευρές, καταλαβαίνεις, γιατί ναι, σου λέω ότι σκέφτομαι. Ναι, κατάλαβα. Εννοείς ότι αν και κερδίσει την Καλαμαριά, ο Ολυμπιακός δεν θα έκανε έσταση και σωστά το λες αυτό. Αλλά δυστυχώς όμως, τουλάχιστον είχε δίκιο ο Ολυμπιακός εκείνες. Άσχετα αν εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός, ας πούμε τώρα έχασα από την Καλαμαριά, δεν θα έκανα. Είχε δίκιο όμως για την περίπτωση Βάλνερ. Είχε παίξει σε ήταν τρί... αφού είχε δίκιο, ρε φίλε, τι να κάνουμε τώρα. Είχε δίκιο. Κάτσε μισό λεπτό να πούμε. Δεν είχε δίκιο. Δεν είχε παίξει σε τρεις ομάδες. Έχασε την Καλαμαριά. Έχασε την Καλαμαριά και κυριγά στην δέκα στα χαρτιά. Τόσο κάτω έχεις πέσει. Μα σου έκανα τον πρόλογο, σου είπα ότι κανονικά δεν έπρεπε να κάνει. Τι σου δεν είπα. Έπρεπε ρε φίλε. Δεν συνεννοώ. Σου λέω, έβαλε γκολ. Έβαλε γκολ ο Βάρνερ σε εκείνο το παιχνίδι. Ρε φίλε, δεν συνεννοώ. Σου λέω. Έκανε. Ναι, σου λέω. Δεν σου είπα ούτε γκολ έβαλε ούτε τίποτα. Σου λέω ότι με το γράμμα του νόμου είχε δίκιο. Άσχετα αν εγώ αν ήμουν Ολυμπιακός δεν θα ήθελα να κάνει. Έχασα από την Καλαμαριά τώρα και με έφταγε ο Βάλνερ, όχι. Αλλά με βάση το γράμμα του νόμου είχε δίκιο. Τι να κάνουμε δηλαδή. Δηλαδή όταν έχει ο Ολυμπιακός δίκιο να μην το λέμε ποτέ. Ναι, ρε παιδί μου, όπως τώρα, να μην το λέμε. Όπως τώρα που έπαιξε ο Τουρμισά ενώ υπήρχε απαγόρευση τη FIFA, ξέρω εγώ μεταγραφό και ο Άρης. Κάντε όποιος πιστεύει. Όποιος πιστεύει. Να το ίδιο λέω. Όποιος πιστεύει ότι έχει πάει να κάνει έτσι. Μισό λεπτό, Ζάχο. Ζάχο, μισό λεπτό. Αυτό που λέμε τώρα για τον Τουρμισάη. Έτσι. Που λες όποιος πιστεύει και κάνει. Εσύ, δηλαδή, που πιστεύεις, άσχετα τι πιστεύεις, αν μπορεί και αν υφίσταται κάτι ναι ή όχι. Ναι. Εσύ, τι θες να πεις, ότι όποιος θέλει να το κάνει, δηλαδή πώς το βλέπεις, σωστό. Όχι, ρε φίλε. Αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει αν υφίσταται και μπορείς να το κυνηγήσεις στο θέμα. Θα σου πω, αν πιστεύεις ότι έχεις δίκιο, λέω να κάνει ο ΠΑΟΚ και Ξάνθη τέτοιο. Κι ας έχουν περάσει και το 48. Άσχετα, εγώ πιστεύω ότι έχω δίκιο. Δεν το κυνηγάω όμως, δεν το θέλω έτσι. Όχι, φίλε. Πώς το λένε. Και άδικο έχεις και δεν μπορείς να κάνεις έσταση. Εσύ για να μας τυπείς, υπάρχει ένας νόμος στη FIFA που μπορεί να κάνει έσταση, όχι στην ΕΠΟ. Άντε, εσείς είστε μεγαλόψυχοι, δεν κάνετε. Είστε καλοί άνθρωποι. Η Ξάνθη γιατί δεν κάνει. Ρώτα την Ξάνθη, φίλε. Να ρωτάς. Εντάξει, οκ. Και τώρα τι είναι, η Ξάνθη είναι η ίδια οντότητα. Ίδια όχι, δυναμική φίλε. Με τον ΠΑΟΚ. Όχι, φίλε, πρόκριση να πάρει στο κύπελο. Δεν θέλει. Δεν θέλει να προκριθεί στο κύπελο. Σου πω, ήθελε να αποκλειστεί. Την Ξάνθη ρωτά. Του είδα μια χαρά πανηγύριζα στο 0-1. Την Ξάνθη ρωτά. Του ζει. Τι θέλει να κάνουν, να κλαίνε. Άρα ήθελαν να προκριθούν. Τι, δεν φυσικά ήθελαν. Άρα γιατί δεν κάνουν έσταση να προκριθούν. Να το πάρουν. Φυσικά και αυτοί ήθελαν. Γιατί δεν κάνουν έσταση να προκριθούν τότε. Τι δεν κάνουν. Εμά ρωτά. Έλα την Ξάνθη. Τέλο πάντων, οκ. Έλα, Δημήτρη, κλείσε με αυτό. Είναι αυτό που είπε πριν ο Τέκιος. Σε μερικά πράγματα τα λένε ρίζο, με λένε ρίζο. Όχι και φυσικά, ρίζο. Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Δεν έλα, νομίζω. Έλα, δεν νομίζω να είπα κάτι. Όχι σε μερικά φίλε, όχι σε μερικά φίλε, σε όλα. Δεν το είπε καλά. Δεν το κλείσε, κλείσε. Έγινε, Δημήτρη. Δεν το λέω για σένα. Για όλου, δεν χρειάζεται. Μην το κόβει, δεν χρειάζεται. Τι θα πει για όλου και για μένα. Το ίδιο πράγμα είναι. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα στο φίλο μα τον Φραγκίσκο. Η Ασπρόμαυρη Φραγκφούρτη λέει σας ακούει. Χαιρετίσματα και στο γιο σου τον Παναγιώτη και στο φίλο σου τον Σάκη Φραγκή, εκεί στην όμορφη παρέα που έχετε στην Φραγκφούρτη και μας ακούτε. Να είστε καλά και καλά να περνάτε. Όπως στέλνουμε χαιρετίσματα και στην άλλη πόλη της Γερμανίας, στη Στουτγκάρδη, δίπλα από τη Στουτγκάρδη, δηλαδή έξω από ένα χωριουδάκι, στο φίλο μας τον Γιώργο τον Ξεκόλα, ο οποίος μας στέλνει τα φιλιά του, τα χαιρετίσματά του. Χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά. Λοιπόν, να διαβάσουμε λίγο πριν πάνω στο διάλειμμα. Δεν γίνεται τώρα, δεν με τον πούμε. Έστειλε χαιρετίσματα και αυτός. Και στην Ασπρόμαυρη Μηχανιώτη, στο Γιώργαρο. Εντάξει. Είπαμε, δεν θέλουμε στοίχημα, το έχει πληρώσει το στοίχημα από την πρώτη φορά, εντάξει. Για να μην λέμε. Είναι πληρωμένο. Πληρωμένο. Ναι, είναι πληρωμένο, εντάξει. Όλα okay. Καλά. Έχει πληρωθεί το στοίχημα, να είναι καλά, υγεία να έχει και τον ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε στους υποστηρικτές εκπομπής να διαβάσουμε. Πάμε γιατί το έχουμε ξεσκίσει λίγο. Κάνετε παιδιά για λίγο, θα κάνουμε τώρα ένα διαλυματάκι. Θα ανοίξουμε τις γραμμές. Και θα ανοίξουμε μετά γραμμές πάλι 23-10, 2-87 και 3-8 και έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Έτσι. Έχουμε το κύπελο, έχουμε την υπόθεση ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Και τα μάτσα έχουμε βασικά. Έχουμε τα μάτσα, έχουμε Ολυμπιακό Άρη, 1-14 παιδιά πήγα. Έτσι εντελώς πληροφοριακά έτσι. 1-14. Οπότε με τον τέταρτο. 1-0-2 που ήταν το ΠΑΟΚ Ξάνθη δεν είχε φτάσει. Ναι, και ο Άρης θα κατέβει με την ΚΑΠΑ 12 νομίζω. ΚΑΠΑ 9. Καπένια, σε τα μπαμπί. Λαγωνικό. Λοιπόν, Φορκίτο Ψητοπολείο. Αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός Οικοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νοστιμιές σας περιμένουν. Στο Ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. 2 μπέρκες με γύρο και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. 2 special μπέρκες
μία τσίκης και μία κοκακόλα μόνο με 5,90 και ένα κλαπ αλαντικών και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Η διεύθυνση του Πορκίτο, Καραολίκη Δημητρίου 52 πρώην διοικητηρίου και delivery 23 10 5 20 5 55. Κατεβάζοντας στην εφαρμογή μας από το App Store, από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Εδώ είναι και η Mazda Αμανατίδης, εξειδικευμένο συνεργείο Mazda με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοπείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το Mazda του, είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του στην οδό Παπάφη 205 η διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας και τυχόν απορριών στο 2310-924-931. Ένα πρατήριο με σωστή ποιότητα ελέγχου που σας δίνει ενισχυμένο καύσιμο στην τιμή του απλού καθημερινά είναι του Τεχνικίδη ΣΑΚ στην Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το Γεφυράκι των Μετέωρων. Επαναλαμβάνω, πηγαίνετε, γεμίζετε το ρεζερβουάρ σας με ενισχυμένο καύσιμο και πληρώνετε στην τιμή του απλού κάθε μέρα. Δεν υπάρχει πουθενά, μα πουθενά αυτό το πράγμα. Ανδρέα Παπανδρέου 225 στη Νεάπολη, δίπλα από το Γεφυράκι των Μετεώρων. Και για όλους τους φίλους και τις φίλες που θέλετε να γεμίσετε τη δεξαμενή σας με ποιοτικό καύσιμο πετρέλαιο, στην καλύτερη τιμή της αγοράς τηλεφωνήστε τώρα ή και αύριο το πρωί όποτε θέλετε στο 2310-611-256. Επαναλαμβάνω, 2310-611-256 και σε χρόνο ντετέ, ρεκόρ δηλαδή, όπως λέμε εμείς τα Ναπολιτάκια, έρχεται ο αδερφός Ισακ και τα παλικάρια του εκεί με το βιτίο και σας γεμίζουν τη δεξαμενή με ποιοτικό καύσιμο στην καλύτερη τιμή της αγοράς, 2310-611-256. Άλλωστε, η δική σας εξυπηρέτηση είναι και η δική μας ευχαρίστηση. Οι υπόλοιποι καλοί φίλοι υποστηρικτές, λίγο πιο μετά, να μην κουράζουμε τον κόσμο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Οι φίλοι έχουμε ήδη τρεις γραμμές στην αναμονή, αλλά δεν γίνεται. Είναι παρατέταρτο, δεν γίνεται να μην κάνουμε το διάλειμμα. Εντάξει, εντάξει, θα το κάνουμε το διαλυματάκι. Τρία λεπτάκια. Τρία-τέσσερα λεπτάκια, αν περιμένετε. Καλώ, αλλιώ κλείστε. Αλλιώ, παιδιά, κλείστε και ξαναπάρτε μετά από τρία λεπτάκια. 23-10-287-38 για τηλεφωνικές γραμμές. Οι ντροπαλούριδες και όσοι και όσες μας κρυφακούτε. FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-5-20-6. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, ράδιο Μαρμίτα, τα σωστά για Ζάχος Ντρούλινγκ, συντροφιά παρέτσα μέχρι και τις 11 θα είμαστε εδώ. Δεν ξέρω αν περίμεναν οι καλοί φίλοι ακουρατές. Εδώ, δώσουμε να πάρουμε λίγο τις γραμμές. Για να ακούσουμε. Για να δούμε. Ο ένας δεν περίμενε. Αντίο. Ούτε ο δεύτερος. Έλα, μάγκες. Α, τρίτος και φαρμακέρος. Γεια σου, Γιώργη. Τι γίνεται, παιδιά, όλα καλά. Καλά, ρε Γιώργη. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, λοιπόν. Καλή χρονιά να έχουμε. Έτσι, με υγεία. Υγεία, ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Εντάξει, τώρα αριστερά και δεξιά ακούγονται πάρα πολλά. Ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, ποιος είναι ο πρόεδρος κτλ. Λοιπόν, ένα θα πω εγώ, στο Ζάχο θα αναφερθώ. Έλα, σε ακούω, Γιώργο. Λοιπόν, σε εσάς νομίζω ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ή μάλλον μεγαλομέτωχος, είναι η αδερφή του Καρυπίδη νομίζω, και ο πρόεδρος είναι ο ξάδερφός του. Ναι, ιδιοκτήτης. Ναι. Δεν πάει να πει κάτι αυτό. Και σε εμάς είναι πρόεδρος ο Ιβάν Σαββίδης, που είναι και ο Πατριάρχης, εννοείται, ο άνθρωπος έχει ένα δισεκατομμύριο νομίζω, δεν ξέρω, σχεδόν περιουσία, και έχει βάλει τα παιδιά του στο φόκο της ομάδος και έχει το 95%. Δεν πάει να πει αυτό εδώ κάτι. Δεν σημαίνει κάτι. Όπως και πολλές εταιρείες εδώ πέρα ή πολυμετοχικές που αγοράζουν εδώ πέρα τις ομάδες, η Bundesliga για παράδειγμα, που είναι πολύ εθνικές, έχουν τις κύριες επιχειρήσεις τους εκτός Ευρώπης κτλ. Κτλ. Το θέμα είναι να αποδείξουν αυτοί που κάνανε όλες αυτές εδώ τις σκευωρίες, γιατί εγώ νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο να βρεις ένα τρίτο ξάδερφο στην Ελλάδα παρά να βρεις γιατί πεθάνανε αυτά εδώ τα 8-9 θύματα τότε με την ιστορία αυτού του περιβόητου καραβιού με την ηρωίνη, έτσι, με τους δυο τόνους. Δηλαδή είναι πραγματικά για γέλεγο. Όλα στο φως, όλα. Γελάω, όλα. Μόνο γελάω πραγματικά. Θέλω να ξέρω τι έχει γίνει με εκείνη την υπόθεση με αυτά εδώ τα άτομα που την πέσανε στον άμυρο τον διαιτητή. Γιατί μόνο ψυχανόμαλος πρέπει να είσαι, δηλαδή διατητής στην Ελλάδα, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω πώς πηγαίνουν εθελαντικά οι Έλληνες και γίνονται διατητές σε αυτό εδώ το ποδόσφαιρο που ζούμε, σε αυτό εδώ το κλίμα που ζούμε, τις παπαριές που λέει ο καθένας στο ράδιο, είτε δημοσιογράφος,
χωρίς δηλαδή να έχει το φόβο, χωρίς να ξέρει αν είναι αλήθεια ή ψέματα, κατηγορεί, λιδωρεί κτλ. Φόβο δεν χρειάζεται να έχει κανείς, Γιώργο. Απλά αυτά που λέει να είναι τεκμηριωμένα, να μην είναι υποκινούμενος. Γιατί εδώ βλέπουμε, βλέπουμε αρκετές πλευρές να έχουν δημιουργηθεί site, μέσα μαζικής ενημέρωσης, εφημερίδες, δημοσιογράφοι κτλ. Οι οποίοι είναι από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά. Και δεν είναι τώρα πλέον από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά. Υπάρχουν και υποκαταστήματα, υπάρχουν και παραρτήματα που αν μπεις μέσα στα site, εντάξει, τάσσονται ανοιχτά πλέον και απροκάλυπτα υπέρ του Ολυμπιακού. Να καταλάβεις τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν ξέρω, sorry. Εγώ λέω, Γιώργο, αυτό ότι όταν κάποιος έχει δημόσιο λόγο, όπως και εμείς έχουμε τώρα εδώ πέρα, έτσι και εγώ και ο Τάσος, πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός όταν μιλάει. Όταν μιλάει προς τον κόσμο, πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Έτσι. Άσχετα μα είναι Άρης, άσχετα μα είναι ΠΑΟΚ. Εντάξει, δώσε ένα απλό φύλαθρο. Και εσύ που βγαίνεις. Και εσύ που βγαίνεις και μιλάς. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Όλοι μας πρέπει να προσέχουμε. Σαν φύλαθρο, σαν Έλληνας πολίτης. Με μια ιδιότητα, ρε παιδί μου, και χαριτολογείς και μιλάς για την μπάλα κτλ. Όταν βγαίνεις όμως και κατηγορείς και λιδωρείς και λες ότι είναι έτσι και ότι είναι και περιμένεις δηλαδή να εκδικαστεί μια υπόθεση που είναι ακόμα ανοιχτή και έχεις ρίξει τώρα όλη τη λάσπη που μπορείς να ρίξεις. Ρε εσύ, θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο, έτσι. Μια τέτοια έχω. Μια ερώτηση εδώ. Εδώ στη Γερμανία ξέρεις ότι το ποδόσφαιρο, για παράδειγμα, είναι το νούμερο ένα άθλημα και είναι ολόκληρη βιομηχανία που κρύβεται από πίσω, έτσι. Με πλούσια γήπεδα, πλούσιο κόσμο κτλ. Ξέρεις πόσες αθλητικές εφημερίδες έχει όλη η Γερμανία, που έχει 80 εκατομμύρια λαό. Μπορείς να μου πεις, μπορείς να φτάσεις. Δύο. Η πιο μεγάλη είναι η Sportbild και η δεύτερη είναι η Kika. Και αυτό ήταν μετά. Δεν υπάρχουν. Και στην Ιταλία δύο είναι. Αυτό εντάξει, αυτό το ξέρουμε. Δηλαδή εδώ πέρα θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι και αυτοί ακόμα που γράφουν στα blogs, έτσι, και αυτοί που γράφουν έστω και κάποια κείμενα, μπορούν να διαβάσουν και κάποιοι φίλαθλοι που δεν γνωρίζουν, έτσι, που δεν έχουν... Βέβαια, δεν έχουν γνώσεις να το ζυγίσουν. Ωραία, δίκιο έχεις, αλλά αυτό γίνεται από όλες τις πλευρές, έτσι. Να μην το πάμε μονοδιάστατα, μην το πάμε άλλα. Δεν μιλάω για την ομάδα μου. Εγώ μιλάω γενικά ότι, παιδιά, πρέπει πραγματικά, εγώ λίγο στέκομαι στο θέμα του γιατί. Γιατί εδώ έχουν βγει οι επιστήμονες και μας λένε ότι με το VAR θα χάσουν το πρωτάθλημα. Δηλαδή ο Μουρίνιο που βγήκε τις προάλλες στην Premier League και έκανε τη δήλωση ότι αυτοί που παραπονιούνται για το VAR πρέπει να είναι οι μεγαλύτεροι ακαμάδες, βγαίνει τον ένας άλλος επιστήμονας και λέει εμείς θα χάσουμε το πρωτάθλημα. Σόπαρες, φίλε. Θέλεις δηλαδή να παίζεις μόνος σου, δεν θέλεις ξένους διαιτητές. Γιατί δεν θέλεις ξένους διαιτητές, για πες μου. Όταν πας και παίζεις το Σεντόνι, γιατί φυλάς το δαχτυλίδι, γιατί δεν μιλάς εκεί πέρα. Γιώργο, τι νοοτροπία να σε κάνω μια ερώτηση, καλά τα λες, να σε κάνω μια ερώτηση τελευταία και να κλείσουμε, πάρουμε και τους υπολείπους. Οικονομικά είσαι καλά? Έτσι και έτσι. Δηλαδή, ρε παιδί μου, έχεις κανένα 200, ξέρω εγώ, 300 εύκαιρο. Να σου δώσω ένα σημείο, θέλω, ρε παιδί μου, ένα μάτσα παίξει την Κυριακή. Το Ξάνθη ΠΑΟΚ, λέει. Το Ξάνθη ΠΑΟΚ. Αργή, τελευταίο είναι σημείο. Σου δώσω ένα σημείο, άμα θες. Ολυμπιακός Άρης. Μην τα λέτε, ρε παιδιά. Θα σου στείλω inbox. Inbox, αγγλικά. Μην το παίξουν όλοι. Εντάξει, θα του δίνει ένα 14. Ένα 14 πήγα από ένα. Άνοιξε ένα 22 τη Δευτέρα. Τι γέλια έχετε. Τι γέλια έχετε. Εντάξει, μην μασάτε, ρε. Ναι, ρε, εντάξει. Έλα, εντάξει. Να σε καλά. Να σε καλά. Θα περιμένουμε, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να το δούμε αυτό το μάτσο. Υπάρχει περίπτωση να παίξει ο Μενέντεθ? Εγώ αν μου θα τον έβαζα. Βάλ τον Μενέντεθ, φίλε, τον παίξω πρώτο σκόρε. Βάλ τον. Έτσι όπως είναι αυτός τώρα για μπάλα, μπορεί να τους περάσει όλους. Γκολ να το βάζα. Μην τον βάζεις, μην τον βάζεις, άστα να είναι επικίνδυνος. Πάμε. Έλα, καλησπέρα. Έλα, φίλε. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Γιώργο. Φανίστε. Μια χαρά. Δεν μου λες, ο Ντουρμισάη θα παίξει? Μια χαρά, γιατί να παίξει? Γιατί να παίξει, τόσο δύο παιχνίδια, γιατί. Όχι, εγώ δεν έχω. Γιατί. Θα σου πω γιατί δεν παίζει. Γιατί έχουμε κάτι ομάδες τώρα που πιθανόν. Το 48 ώρο να το προλάβουνε, κατάλαβες? Και υπάρχει μία στο 100 να δικαιωθούνε. Κατάλαβες? Γιατί εφόσον
μπορώ να το έχω 0% να το ρίψω κινδυνεύσω δηλαδή, για να το κάνω 1%. Πριν λίγο είπε να προσέχουμε τι λέμε. Έτσι. Ναι. Άρα λε 99% εξάρι θα πέσει και ένα να. Όχι, σωθεί. Δεν είπα αυτό. Λέω 99% για τον Τουρμισάη λέει. Ρε. Ναι, λέω 1% ναι. Αν τον βάλω κινδυνεύω να τιμωρηθώ. Γιατί? Γιατί να το βάλω να παίξει και να ψοκινδυνεύσω έστω και 1% ενώ μπορώ να είμαι στο 0%. Δηλαδή εσύ λες ότι η FIFA με το χαρτί που έχει στείλει εδώ και αρκετό καιρό. Δεν έχει ανακληθεί το δελτίο του, δεν ξέρω. Μεταγραφών. Ναι, δεν έχει ανακληθεί όμως το δελτίο του ακόμα. Όχι, δεν ξέρω το ξέρεις. Εδώ σου έχει κάνει, εσύ δεν ξέρω αν κατάλαβες, ότι σου έχει κάνει μια ότι δεν πολύ να κάνω σοβαρή σύσταση. Ναι. Παύλα παρατήρηση. Δεν μπορώ να κάνω μεταγραφές. Παύλα κίτρινη κάρτα έως κόκκινη. Κόκκινη είναι για μένα από τη FIFA. Ότι επειδή είσαι. Ναι. Πώς να το πούμε ρε παιδί μου, δεν είσαι στην blacklist. Και αυτό εσύ τώρα προτρέχει γιατί ακόμη FIFA, αυτό είναι υπό είναι διαρρεύνηση. Ναι. Λέει η FIFA να κάνεις μεταγραφές και από το εσωτερικό της χώρας και από το εξωτερικό. Και σου λέει τρίτη φορά και δεν έχει ανακληθεί το δελτίο του, έτσι. Ναι, και εσύ πας και κάνεις μεταγραφή. Ότι μεταγραφή την είχα κάνει πριν, φίλε. Πριν την είχες κάνει. Περίμενε ο άνθρωπος, ξέρει δύο πράγματα παραπάνω. Ξέρει δύο πράγματα παραπάνω ο άνθρωπος. Έλα, για πες. Άκου, τώρα είπαν ότι λέει, δεν μπορείς να τη FIFA ούτε να πουλήσεις και παίκτη. Δεν έχουμε, εμείς είμαστε μικρή ομάδα. Ποιο παίκτη να πουλήσουμε, εσύ έχεις. Τρία εκατομμύρια σου δίνουν οι Άραβες. Έχεις το Λιμνιό. Τρία εκατομμύρια σου δίνουν οι Άραβες. Έχεις το Φετφατζίδη. Άμα δίναν τρία θα τον είχαμε δώσει. Για το Φετφατζίδη και για τον Μπλάκμαν. Ποιον Μπλάκμαν, ε. Αυτό που του αρέσουν τα φρίσκεις. Αυτό που κατουράει η γωνία του συνάγει του κόλεξε. Αυτόν τον δίνουμε, τον δίνουμε αυτό. Τρία χαρτιά σου δίνουν. Τον δίνουμε. Πρώτη φορά το ακούω αυτό που λες. Στο λέω εγώ. Όχι ότι δίνουν για τον Ιντέγε πρώτη φορά. Καλά ρε. Πακέτο δεν σου λέω. Πακέτο. Ιντέγε Φετφατζίδης, 3 εκατομμύρια. Κάτσε να μιλήσει ο χορηγός. Μην μιλάς, ο χορηγός να μιλήσει. Ο χορηγός, ναι. Είναι τρελός ο χορηγός. Ναι, λέγε. Δεν ακούς Βαφύλακο καθόλου, ρε. Πλάκα να κάνεις. Τι είπε ο κύριος Τσαλτίδης. Δεν ξέρω τώρα εσύ, βάλε εκεί τα. Ψάξε να ακούς τι λέει. Καλά, λέει, πες μας σε πιστεύω. Τι, αφού τον ακούω τον Βαφύλακο. Επίσης, σε πιστεύω ότι. Καλά, αποκλείεται. Εσείς δεν ασχολείστε με τον Άρη. Τι ακούς τον Άρη, τις εκπομπές του Άρη, ντροπή. Δεν καλά, εσείς ακούτε, εσείς ακούτε πιο πολύ τον ΠΑΟΚ, πιο πολύ τον ΠΑΟΚ τον Άρη. Εμείς είμαστε μικρή ομάδα ρε φίλε, εσύ πας για το πρωτάθλημα και ακούς τον Άρη. Βλέπουμε ένα μάτσο τώρα το 95-96, Ολυμπιακός Άρης και 4-0 στο 40, ναι. Στο 60. Ναι, ναι. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή. Δεν ξέρω. Η Νόβα το έβαλε. Ωραία. Δείχνει προϊστορία. Όχι κι άλλο, 5-0. Ο Νεντίδης είναι. 4-0 είναι τελικό. Ο Σκαντάκης είναι αυτός. Όχι. Νεντίδης ποιος είναι. Όχι, ο Καραπιάλης. Ποιος? Και Καραφιάλης. Έλα ρε Γιώργο, έλα. Τάσο, εχθές που λες, για να τα λέμε όλα έτσι στον αέρα, εχθές που έλειπες να πούμε, έκανε να πούμε πάλι ατασταλίες ο Λεμπέντης από την Ελλάδα. Μισή ώρα βγήκα ρε φίλε, 20 λεπτά. Καλά τι έλειπε ρε, 40 λεπτά τον είχαμε. Ναι, αλλά από την αρχή της εκπομπής να πούμε το πήρε πάλι ρεζουμέ το έργο να πούμε. Για να είναι πολύ ψεύτης, αρχή της εκπομπής έπαιζε ο ΠΑΟΚ. Έπαιζε ο ΠΑΟΚ μπάσκετ ρε, τι μιλούσα. Σωτρέ, σταμάτα ρε, σταμάτα ρε ψεύτη. Ρε το Σταυρίδη τι λέει. Σε έχω ηχογραφήσει ρε, σε έχω ηχογραφήσει. Κατάσκοπος. Κατάσκοπος. Δεν μου λες. Έλα, πες αυτό και θα πάρω. Αδελφέ, ναι, θα κλείσω. Δεν μου λες. Τώρα θα παίξει. Ο προπονητής θα πάει στον αγώνα την Κυριακή. Δεν θα ξέρω να το ποτάρει. Κάτσε ο προπονητής θα πάει. Θα στείλουμε έναν τέτοιο. Ένα σκιάκτρο θα βάλουμε στον πάγκο. Άντε. Εντάξει. Ο Δημητράκης που είναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Δημητράκης αύριο μπαίνει λιμάνι. Κατάλαβα. Και αρχές Φλεβάρι θα γυρίσει. Θα δει να σα δει. Όταν πέσουμε... Πού είναι? Πού είναι, σε ποιο λιμάνι, ρε άνθρωπε. Αυστραλία. Αυστραλία. Ωραία. Να μα φέρει ένα πρόμαυρο καγκουρό, πες, και έχει πολλά. Να σου φέρει ένα κίτρινο μαύρο καγκουρό, ξέρει τι θα Εγώ λέω να σου φέρει κανένα κύπελο μπιμπελό, γιατί είναι το μόνο που θα πάρει. Δεν τη έχουμε. Καληνύχτα, κοριγέ. Καληνύχτα. Κοάλα να φέρει. Γεια σου, Γιώργα, ρε. Κοάλα με. Κουάλα με δύο πόδια να φέρει, όχι με, με δύο. Πάμε στον επόμενο και τελευταίο. Τον Διαμαντόπουλο έχεις προπονητή τότε. Ναι, ρε, Σταύρα, κλάσ. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Τον είχα ξεχάσει αυτόν πραγματικά. Ναι. Έλα, φίλε. Τάσο. Έλα. Έλα, Τάσο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τάσο, δίνεις και κόλλα βάζω, δηλαδή για την Κυριακή και το Καραϊσκάκι. Κοίταξε, δηλαδή, το 1-13. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ σφιχτό το ματς, Καρδάση. Ναι, πόσο. Πιστεύω ότι θα είναι άντερ το ματς.
Και πιστεύω ότι ο καλύτερος θα κερδίσει και θα. Ναι. Στον γκολ θα παιχτεί. Άντερ την Παλάμη, άντερ την Παλάμη στο περίπου, εκεί την υπολογίζεις. Άντερ 4. Τι να σου πω, ρε φίλε. Τι να σου πω. Άντερ, άντερ. Κατά τα άλλα έχουν δοθεί τόσο. Τάσο αυτές τις μέρες έχουν ξεσαλώσει τόσο στις εκπομπές προπατός του διευθυντή σου στη ζούγκλα και στα πρωινά που άκου, λίγο, άκου λίγο αδερφέ, ναι. Διευθυντή δεν έχω εγώ να ξέρεις προσωπικά. Εν πάση περιπτώσει, στην εκπομπή του Γιώργου του Ζαγόρα. Α, μπράβο, τώρα μιλάς ωραία. Που παρεπιπτόντως του αρέσει ο Αυγενάκης, το λατρεύει τον Αυγενάκη και οι αποφάσεις που παίρνει και τα έγγραφα που δίνουν στις επιτροπές εκεί του αρέσουν αυτά που βγάζει ο Ολυμπιακός, ενώ του ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμιά αβάντα, όλα είναι του Ολυμπιακού ωραία και αυτά που βγάζουν τα ενημερωτικά, εν πάση περιπτώσει, κατά τα άλλα Τάσο, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει, η ζούγκλα και εδώ και εκεί, πλέον βγαίνουν απροκάλυπτα και λέει ότι θέλουμε να στήσουμε κόλο στον Παπασάβα και στον Καραπαπά. Ναι, πισινό, ναι, ναι. Θέλουν να στήσουν τον πάτο τους, λέει κανονικά. Ένας Θόδωρος, πώς το λέει, Πετρουλάκης. Λίγο, λίγο εκφράσεις, αδερφέ, λίγο καλύτερα εκφράσεις. Αφού θέλουν να στήσουν, την κολάρα τους. Όπα. Εντάξει, ότι ήσουν. Ότι είσαι, σε ξέρουμε ότι είσαι και από τη φωνή. Δηλαδή, δεν θέλω να πω τι είσαι. Δηλαδή, στο λέμε και όλα. Εντάξει, τι είναι αυτό το πράγμα. Τι να πω. Εντάξει. Δηλαδή και δίκιο να είσαι, αυτό το χάνεις. Πάντα όποτε βγαίνεις αυτό το πρόβλημα έχουμε ο συγκεκριμένος. Εντάξει. Μην ξεφεύγετε ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή, είπαμε, κάνουμε, είσαι... εκπομπή, κάνουμε λίγο πλακέτσα, κάνουμε λίγο καζούρα. Δεν μπορώ να μην το ποτάσω και συγγνώμη πάει σε αυτό να προφανώς τεσσάρα σε έπεσε βαριά στο στομάχι. Έτσι είναι. Μπορείς να πεις πολλά πράγματα, μην βρίζεις. Εντάξει. Έλεος δηλαδή. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Ναι, πάμε στο διάλειμμα. Υπάρχει και γραμμή. Και είναι... να ξέρεις ότι έμαθα ποιος είναι ο δικηγόρος, θα μου το πεις μετά. Το έμαθε στο Google. Ούτε το Google. Το ξέρα από χθες. Γιατί δεν το πεις χθες. Για να μην αφήσουμε σήμερα το ακροτήριο. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Θα μου το πεις. Θα μας το πεις αφού γυρίσουμε από το. Πολλά έχω να πω για το θέμα. Ήρθα ενημερωμένο. Κύριε Λέισον. Γιατί κάτσε να σε διαβάσω. Ήμουν παιδοδοντίατρο για τη μικρούλα, για τα δοντάκια. Εντάξει, είναι όλα καλά. Κάτι σφραγίσματα, κάτι αυτά θέλει. Εντάξει. Και δεν μπόρεσα να έρθω. Και δεν, όχι μόνο δεν μπόρεσα να έρθω. Δεν είδα. Γιατί έκλεισα και έλεγε με τα κελαρίδουσε. Τι θες να κάνω. Κοφάλαλος να μην μιλάω. Δεν ήξερα ότι ανασκεύασε ο. Α, εντάξει. Αφού ήσουν εκεί πέρα δύο ώρες. Μετά βγήκε αυτό. Τρεις ώρες. Και μία να πάω από το χώρο ήθελα μία μισή ώρα κοντά. Πού ήταν, αν δεν ήταν στο ασβεστοχώρι ο γιατρός. Ωραίο σου λέω. Α, ωραίο καστο, μακριά. Μακριά είναι. Όντως. Λοιπόν, πάμε τότε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως μετά. Και το 2310-287-238 θα είναι και πάλι ενεργό. Αφού λοιπόν, πούμε πάμε, ναι, ότι το στέκι του Κωστή είναι κοντά μας και σήμερα. Ψητοπολείο, σούβλες και σχάρες, τα πάντα, όλα στα καρούνα. Μοναδικές γεύσεις, εκπληκτικές απολαύσεις γευστικές με κοντοσούβλι χοιρινό, κοντοσούβλι κοτόπουλο, παρσέτα σούβλας, κότσι σούβλας και ολόκληρο κοτόπουλο σούβλας στα κάρβουνα. Μόνο στο στέκι του Κωστή στη Νεάπολάρα μας, στη Νεάπολη, Ανδρέα Παπαδρέου 113. Μπορείτε να πηγαίνετε και εκεί να απολαύσετε τη ρετσινάρα σας με μοναδικές γεύσεις. Delivery! Πάρτε τώρα και κάντε την παραγγελία σας για να καραγουστάρετε όλα τα πάντα στα κάρβουνα. Σούβλες και σχάρες στο στέκι του Κωστή. 2310-620-727. 2310-620-727. Κάντε την παραγγελία σας τώρα. Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Ράδιο Μαρμίτα συνέχεια. Δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με συγχωρείτε. Τάσος Τρέγκας, Ζάχος Ντρούλινγκ, συντροφιά παρίτσα μέχρι και τις 11 σήμερα. Θα πάμε μαζί σας. Να πούμε ότι σήμερα δεν θα υπάρχει ζούγκλα, έτσι, για τους πιστούς ακροατές το ακροατήριο του Γιώργου του Ζαγόρα. Μια δουλειά τον έχει κρατήσει έτσι μακριά για σήμερα το βράδυ. Με το που θα τελειώσουμε θα παίξει κατευθείαν η μεσημεριανή του εκπομπή, το πέναλτι. Και μετά φυσικά κανονικά οι εκπομπές από το πρωί, οι πρωινές εκπομπές. Έχουμε γραμμή όμως, Τάσο. Ναι. Έτσι. Ναι. Άρα ζούγκλα σήμερα, γιοκ. Θα ακούσετε αμέσως με τη δική μας εκπομπή. Πάντως, κατευθείαν το πέναλτι. Είναι πολύ κρίσιμο το μάτς για τον Άρη, έχω να πω εγώ. Χωρίς να υπονοώ κάτι. Απλά επειδή μου αρέσει να συζητώ τα πάντα. Θα το συζητήσουμε, εγώ διαφωνώ. Για όλες τις περιπτώσεις διαφωνεί ο Ζάχος, γιατί ο Άρης κινδυνεύει να μείνει εκτός εξάδος. Εκτός εξάδας σε αυτή την αγωνιστική. Το πώς, θα σας το πω αμέσως. Μετά τη γραμμή. Να πάρουμε τη γραμμή. Εντάξει. Και να το συζητήσουμε. Εντάξει, για να δείτε ότι δεν είναι καθόλου αδιάφορος ο Άρης. Τώρα, πώς γίνεται να κινδυνεύει να μείνει εκτός εξάδας. Να έχει πρόγραμμα λίγο δύσκολο μετά και τον Ολυμπιακό. Δεν θα είναι τόσο εύκολο το πρόγραμμα. Πώς θα μπερδεύει λίγο. Λοιπόν,
και να βάζει τον καλύτερο του παίκτη να εκτίσει την ποινή του τις κάρτες σε τόσο κρίσιμο μάτς. Να αφήνει κι άλλον εντεκαδάτο έξω. Να αφήνει τον τερματοφύλακα του, μπορεί να παίξει, εγώ λέω. Και να αφήνει και κάποιους άλλους, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ας μου το εξηγήσει κάποιος φίλος του Άρη, παρακαλώ. Θα σας εξηγήσω εγώ. Μετά... Όχι, δεν θέλω να μου το εξηγήσει. Κάποιος φίλος. Άμα δεν βγει φίλος του Άρη. Αν δεν βγει φίλος του Ολυμπιακού. Για να δούμε, εδώ πέρα είμαστε όλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, να σας το εξηγήσω εγώ, να μην κάνετε μεγάλο κόπο. Καταρχήν θέλω να είσαι ευγενικός όταν παίρνεις εδώ στην πατρίδα. Ιδίως όταν παίρνεις, να πούμε, στη γενέτειρά μας στη Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα της Μακεδονίας μας. Κατάλαβες ποιος είναι. Κατάλαβα τι είναι ο κύριος Θόδωρος με τα ακριβά δώρα που μας φέρνει. Έτσι, εντάξει, εσύ τώρα μην κοιτάς, έχεις ξεπεράσει το μέσο όρο ενός Ευρωπαίου πολίτη, πας βιδώνεις μια βρύση, παίρνεις 500 ευρώ, δεν είμαστε όλοι στο ίδιο στάτους, αλλά τέλος πάντων. Αγόρι μου γλυκό, εγώ τα έχω βάλει, είναι δύο τα δωράκια. Είναι ένα μέτρο που δεν είναι μέτρο, είναι μισό μέτρο και εκεί τσιγκούνεις, δηλαδή μέτρο μας πήρε και δεν είναι μέτρο. Δηλαδή σας έχουν φέρει... Για να πίνεις με μέτρο, αλλά πού να το καταλάβεις. Σας έχουν φέρει ποτέ, ναι, απόλυτα, δώρο ένα μέτρο που είναι μισό. Και γράφω 0,35 λεπτά αυτό το δώρο. Και την μπλούζα που είναι Η μπλούζα πόσο έκανε. Από το πανέρι τη. Πόσο έκανε, 0,35. Καταρχήν η μπλούζα είναι από τα λίτ της Αιθιοπίας. Ναι. Εγώ στο λέω. Πόσο έκανε, κάποια τιμή θα έχει. Ναι. Η μπλούζα αυτή έχει 4,5 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Αλήθεια λέει, ναι. Πάτε, δηλαδή σύνολο το δώρο να είναι 4,75. Εγώ είδα μάρκα είναι η μπλούζα, μια χαρά. Ναι. Επώνυμη στο site της Nike, πάει να μαθήσει ένα κατάστημα της Nike και ρώτα ρε κουφάλα και έτσι. Κάνεις δώρα και μετά πώς το κάνω. Έλα, πάμε στα θέματα. Γιατί δεν θα βγάλουμε άκρη. Πάμε, δεν θα βγάλουμε άκρη, αυτό είναι σίγουρο. Πάμε. Λοιπόν, να πάμε καταρχήν. Ζάχο, αν έπαιζε τώρα με τον ΠΑΟΚ ο Άρη, έτσι, ο Άρης. Αν είχε τώρα τον ΠΑΟΚ πριν το Σάββατο, θα σπαθεί τώρα, θα κατεβαίνατε έτσι. Πες μου τώρα, σπαθεί, θα κατεβαίνατε έτσι. Εσύ θα έλεγε ότι θα κατεβούμε μετά από ποιο μάτς. Με τον ΠΑΟΚ παίξαμε. Δηλαδή πώς τώρα το Σάββατο, αντί για Ολυμπιακό, έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Έπαιζε ΠΑΟΚ Άρης τώρα. Όχι, φυσικά άλλο θα τους έβαζα τους δημόσμους, φυσικά. Α, μπράβο, γιατί σου φαίνεται αυτό έτσι παράξενο, δεν το κατάλαβα. Για να καταλάβεις ότι όλα τα άλλα δικαιολογίες. Εσύ τι θα έκανες. Συγγνώμη, εσύ σε ανάλογη περίπτωση θα έκανες, δηλαδή. Εγώ το έχω αποδείξει, φίλε. Εγώ έχω τρεις δεκάδες. Το Ολυμπιακό, φίλε, θέλω να το κερδίζω. Τώρα το που έχεις τρεις δεκάδες, λέμε πριν. Λέμε πριν που είχες. Δεν λέμε τώρα. Και φυσικά... πριν που είχα, είδες ποτέ να κατέβηκα εγώ έτσι με τον Ολυμπιακό. Πες με εσύ μια φορά που κατέβηκα έτσι έχεις με τον Ολυμπιακό. Έχεις δίκιο. Ερχόταν ο Ολυμπιακός έτσι στην Τούμπα με σένα. Όταν δεν είχε βαθμολογική. Και στο κύπελο. Στο κύπελο. Όποτε τον έφυγε. Θα σου πω, για να μην το αφήνουμε αναπάντητο. Είχες, και προχθές το λέγαμε και το τσέκαρες εσύ, από το 98. Μέχρι το 2010, 12 μάτς είχες 4 ισοπαλές και 8 ήττες. Λοιπόν, σε αυτά τα χρόνια τα 12, κάποιες φορές έπαιζες και με τον Ολυμπιακό στο κύπελλο. Έτσι. Ναι, μάλιστα. Έπαιξε και με 9 παίχτες, όπου τον έβρισκε στο κύπελλο τον Ολυμπιακό, του έδινες και καταλάβαινε. Πάντα τον πέρασε. Καταρχήν μιλάς για τα εντός έδρας. Έτσι, δεν λες για τα εκτός έδρας που πήρα και διπλά σε αυτά τα χρόνια. Μα και την Τούμπα λέω. Και δεν αναφέρεις και τις νίκες. Είναι τρεις νίκες. Όχι, άλλο θέλω να δείξω. Εγώ δεν λέω ότι δεν κέρδισες. Ναι. Όντως, κάποια κέρδη. Ναι. Δύο, τρία. Θέλω να μας πεις πόσα δεν κέρδισες. Μα εγώ δεν είπα ότι δεν κέρδισες τον Ολυμπιακό. Θέλω να σου πω ότι γιατί όταν. Ήταν... τον Πάοκα, σου άλλο δείξω. Θέλω να σου γιατί δείξω. Γιατί εγώ να σου ενημερώσω ότι 23 χρόνια τον είχα γκόμενα. Και 12 αυτός εδώ. Και είμαι η μόνη ομάδα που έχω τις περισσότερες νίκες κατά του Ολυμπιακού. Σωστό. Με αλλά 12 χρόνια. Περίμενε. 12 χρόνια ήσουν. Δεν μπορούσα να τον κερδίσω όμως την Τούμπα. Τον κέρδισα διπλά. 24. 12 χρόνια δεν τον είχε τέτοιο. Ανά 23 τον είχα ακόμα ένα ρεκόρ. Ωραία. 23 στην Τούμπα τον είχε. Δεν τον είχε στο Καραϊσκάκι. Τον έλα. Αυτό σου λέω. Να μην μακρηγορούμε. Να σας τώρα έχετε σκεφτεί το να φέρει κληροτίδα Άρη Ολυμπιακό. Τι θα γίνει τότε. Θα περάσει ο Άρης. Επειδή είμαστε όλοι ανήψια της θείας δίκης, αυτή η θεία είναι μεγάλη και θα τύχει κανένα τέτοιο, θα το γυρίσετε, φτάζετε όλοι, δεν θέλουμε κοινό, είμαστε πίσω στο πρωτάθλημα, χρειαζόμαστε βαθμούς. Άκουσε, και θα κατεβείτε την τρίτη δεκάδα, θα το θυμάστε. Να μιλήσω κι εγώ έτσι, αν παίξει άλλος Ολυμπιακός, μαζί, δεν μπορώ να βάλω μεγάλο στοίχημα, εμείς οι δύο θα βάλουμε ένα, ξέρω εγώ, δύο ποτάκια στο... σε ένα μπαράκι θα πάμε. Εμείς οι δύο, εγώ θα πάρω, θα περάσει ο Άρης και σου. Βάζω και τι να βάλω. Εκεί βάζω και εγώ. Δεν μπορώ να βάλω περισσότερα, δεν δύναμε. Είμαι και ένα με σένα και ένα με το σωστό. Α,
όταν θα έρθει, θα σας κεράσω πένα από το αν αποκλειστεί. Αν παίξει ο Άρης Ολυμπιακός. Ένα για τον Γιώργο Απτυχανιώτη, το φίλο μου. Όχι, αλκοολική θα γίνουμε. Α, με τον Γιώργο δεν βάζω. Άμα θέλει πιτόγυρο, γιατί το μόνο στοίχημα που μου κέρδισε ήταν μπουκάλι. Οπότε δεν βάζω ποτό. Άμα θέλει κάποιο πιτόγυρο, το βάζω. Εντάξει. Λοιπόν, για να δεις ότι είμαι δίκαιος, αν πέσει Άρης Ολυμπιακός, όπως λες, η θεία δίκη, εγώ λέω θα περάσει ο Άρης. Θοδωρέ. Εσύ τι λες. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εγώ λέω, φίλε, έτσι πως είστε, όχι απλά θα περάσει ο Άρης, θα κατεβεί και στα δύο παιχνίδια. Με δύο μεγάλες δικαιολογίες. Πρέπει να παίξουμε, να μαζέψουμε βαθμούς, γιατί έχουμε μείνει πίσω στο πρωτάθλημα. Το κύπελλο ούτως ή άλλως χαμένο είναι. Δεν μπορεί να μείνει πίσω στο πρωτάθλημα. Άκου λίγο. Θοδωρέ. Μόνο να χάσει στην έδρα του δύο παιχνίδια. Αυτοί έχουν να δούνε χαρά στα σκέλια τους. 50 χρόνια συμπληρώνονται φέτος. Σωστό είναι αυτό. Λοιπόν, από τη μεγάλη τους λαχτάρα. Όπου Ηλία Πεύκοβιτς. Για να πάρουν ένα τίτλο, να διακριθούν, να πούνε ρε παιδί μου, και εμείς εδώ είμαστε ρε παιδιά. Να κρατήσουν λίγο τον κόσμο, να κάνουν κανένα γυαλάκι. Κόσμο έχουμε. Δεν μπορεί να πει κανένα. Να κάνει κανένα αργιανάκι, γιατί τα τελευταία τρία χρόνια. Τουλάχιστον από 500.000 παοξάκια γύρανε με το πρωτάθλημα και τρία κύπελλα συνεχόμενα. Τουλάχιστον λέω εγώ. Τουλάχιστον. Κατάλαβες. Λοιπόν, να κάνεις κανένα εργαλάκι γιατί. Καλά που ήταν και το μπάσκετ και σας κράτησε λίγο. Γιατί δεν θα υπήρχατε τώρα. Ωραία. Ποδοσφαιρικά. Με 4 υποβασμούς, με ατιτλία 123-124 χρόνια συνολικά πόσο είναι πρωτάθλημα και κύπελλο. Δεν θα υπήρχατε. 25.000 υποβασμούς. Λοιπόν, προκειμένου να καταφέρουν να κάνουν αυτό το σκοπό του. Νομίζουν ότι οι υπόλοιπες ομάδες δεν υπάρχουν και πού θα το καταλήξουν, γιατί μου αρέσει να τεκμηριώνω την άποψή μου. Δεν αντέχει άμα δεν πετάγεται. Λοιπόν, δεν είπα τίποτα. Πού θέλω να καταλήξω. Ο Ολυμπιακός, ελέω ΠΑΟΚ, ελέω Ιβάν Σαββίδη, που τον έχει αφήσει 2 χρόνια άτιτλο και δεν το έχει επιτρέψει πάντα αγωνιστικά να παίξει ούτε στο μικρό τελικό κυπέλου. Δεν θέλει να χαρίσει και να αφήσει τίποτα. Σωστό είναι αυτό που λες. Φέτος. Σωστό είναι αυτό που λες. Με τον οποιοδήποτε τρόπο. Σωστό είναι αυτό που λες. Και αναγκάζει ακόμα και 85χρονους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα υγείας. Εγώ δεν θα πω ότι έχει πρόβλημα ο άνθρωπος στο μυαλό κτλ. Έχει πρόβλημα υγείας. Έχει καρκίνο. Πού να φας, αναγκάζουν τέτοιους ανθρώπους να τους βάζουν στο κόλπο και να μηνύουν Περέιρα. Έτσι, το σκυλολόι, όπως είπε ο συγκεκριμένος κύριος. Για να κάνουν μηνύσεις για οργανώσεις και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Δηλαδή, φαντάσου τώρα το τι γίνεται. Και ο Ζάγος ονειρεύεται κύπελο. Δηλαδή, ο Ζάγος ξέρει τι λέει. Και θα απαντήσει και ο Ζάγος και ο Θόδωρος. Λέει, να μην το πάρει το κύπελο. Εγώ θα ξεκινήσω το φαβορή. Ο Πάοκ είναι το φαβορή για το κύπελο. Γιατί έχει τα τρία τελευταία συνεχόμενα. Να μην το πάρει δηλαδή ο κάτοχος των τριών τελευταίων συνεχόμενων κυπέλων. Να μην το πάρει ο Ολυμπιακός, ο στερημένος, πεινασμένος, άτιτλος Ολυμπιακός. Θα απαντήσω έτσι. Της τελευταίας, ναι ρε μην αγχώνεσαι, της τελευταίας διετίας, Ολυμπιακάκος όπως το κατάδεισε ο ΠΑΟΚ με λίγα λόγια. Να μην το πάρει η ΑΕΚ που τρία χρόνια πάει τελικό και βλέπει τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και την ασπρόμαυρη οικογένεια να πανηγυρίζει μέσα στον Αττικό ουρανό και στο γήπεδο της, και του Βόλου τα κύπελα τα τρία συνεχόμενα. Να μην το πάρουν δηλαδή αυτές τις τρεις ομάδες, που είναι και οι μεγαλύτερες ομάδες στην Ελλάδα. Εντάξει, να μην το πάρει ο Παναθηναϊκός, που έχει πολύ περισσότερη βαριά φανέλα από ό,τι έχει ο Άρης. Και να το πάρει ο Άρης που έχει να το πάρει, όχι να το πάρει, έχει να βάλει γκολ 50 ωραία. Χρόνια στον ορισμό του τελικού κυπέλλου. Ολοκλήρωσα εγώ. Εγώ τεκμηρίωσα τα λεγόμενά μου. Τεκμηρίωσα τώρα. Θα τεκμηρίωσα τώρα εγώ τα δικά μου. Εσύ άρα θέλεις, εφόσον ο Άρης, όπως είπαμε. Περίμενε. Εγώ ό,τι πιστεύω. Εντάξει. Άλλο θα σου πω, θα καταλάβεις. Και πάει το θέλος αυτό. Αν πέσει Άρης Ολυμπιακός, άρα εσύ λες, έτσι όπως μας το είπες, και ο Ολυμπιακός πεινασμένος και δεν μπορώ να τον αποκλείσω, αυτό δεν λες. Θα περάσει. Όχι. Άρα θέλεις. Εγώ. Άλλο τι θέλω. Όχι, ρε φίλε, πέφτει Άρης Ολυμπιακός. Άλλο τι ισχύει, μην μπερδεύεσαι. Εγώ, αν μου πεις τώρα στο Ολυμπιακό, Άρης πεις να περάσει, εγώ θέλω τον Άρη. Άλλο, ναι, άλλο. Ωραία. Γιατί σε θέλω τελικό στην Αθήνα με ξένο διαιτητή. Ωραία. Άρα, σε Άρης Ολυμπιακός, εσύ πιστεύεις ότι θα περάσει ο Ολυμπιακός και λογικά καλύτερη ομάδα, βαρεότερη φανέλα. Φυσικά αυτό. Φυσικά. Πιστεύεις ότι θα περάσει σε διπλό παιχνίδι κιόλας, αλλά θέλεις από τον Άρη να κόψει βαθμό την Κυριακή στο Καραϊσκάκι. Πώς γίνεται αυτό. Δύο αντικρώμενα. Άκουσες εγώ. Με αυτό θέλεις. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Άκουσες ότι εγώ θέλω να κόψω βαθμό. Δεν θέλεις. Τότε γιατί έκανε το τέτοιο. Εγώ είπα ότι αυτό που με ενδιαφέρει. Εφόσον δεν έχει κάνει. Αυτό που με ενδιαφέρει, το είπα και να το ξαναπώ, είναι να κερδίσει η δική μου ομάδα. Αν λοιπόν η δική μου ομάδα. Μα μου λες. Επαναλαμβάνω και λέω.
Ωραία. Κερδίσει και τον Ολυμπιακό εδώ πέρα μέσα και δεν έχει άλλη απώλεια. Να θα τερματίσει ωραία. Πρώτη στη βαθμολογία με διαφορά από τον Ολυμπιακό. Ωραία. Άρα, για αυτό να τελειώσω εγώ τη σκέψη μου που βασίζεται στη δικιά σου. Ξέρεις, γιατί έχω πει την επάνωδό σου, την νέα επάνωδό σου από τη Β' Εθνική, ότι όσες φορές και να παίξεις με τον Ολυμπιακό για όποιον θεσμό, θα χάνεις. Άρα. Επιβεβαιώνομαι αυτό. Σε διπλό ματς. Άρα να σεβαστείς την επιβεβαίωση. Σε διπλό ματς. Ο Άρης δεν έχει καμία ελπίδα να περάσει, αλλά εσύ θέλεις να παίξουν οι βασικοί του και με καταπώνηση παίκτες που έπαιξαν σε 4 λεπτά. Εσύ έπρεπε να θέλεις. Όχι, εσύ το θέλεις. Θα σου πω πάλι εσύ γιατί. Το θέλεις. Γιατί εγώ τεκμηριώνω. Εγώ δεν το θέλω. Εσύ εγώ και με έλεγες ότι είναι και δύσκολο. Γιατί ξέρεις, μα μου λες. Να τελειώσω ρε Τάσο όμως. Ναι ρε Καρντάση, αλλά με ήττα από τον Ολυμπιακό τώρα και με ένα συνδυασμό αποτελεσμάτων από τους από κάτω που παίζουν, μπαίνεις 7ος. Άρα εσύ θέλεις. Θέλεις εσύ να... το θέλεις. Ρε φίλε, εσύ μα το λες. Εγώ κατεβάζω με τη δική σου λογική, γιατί δεν έχω καμία ελπίδα με, τη λογική ότι σε διπλά μάτς δεν έχω ελπίδα να περάσω στον Ολυμπιακό. Άρα σε μονώ πολύ περισσότερο και στην έδρα. Τι λες τώρα, ρε Ζάχο. Εσύ δεν το είπες τώρα, ρε Τάσο. Σε διπλά μάτς δεν έχω ελπίδα. Σε να μπει στην εξάδα. Ρε φίλε, λες σε διπλά μάτς ότι δεν έχω ελπίδα. Μιλάμε για προγνώσιμα. Με τον Ολυμπιακό είναι το ένα, με τον Ολυμπιακό είναι και το άλλο. Ναι, αλλά είναι για Κύπρο, για πρωτάθλημα. Άλλο θεσμό, ο ένα, άλλο. Να αφήσω και θα κρίνει ο κόσμο και θα καταλάβει. Φυσικά θα κρίνει. Λες ότι σε διπλό ματ δεν έχω ελπίδα. Δεν έχω ελπίδα για να περάσω. Για το ωραία, δεν έχω ελπίδα να περάσω. Δεν έχω ελπίδα. Πιστεύω εγώ, μπορεί να έχει. Το σκεπτικό σου πάω. Δεν έχω ελπίδα, αλλά. Να επιβαρύνω κι άλλο τους ποδοσφαιριστές μου σε ένα μάτς που θα παίξω στην έδρα του αντιπάλου, που μπορεί και να με σφάξουν, και που έχω που λες και δύσκολο πρόγραμμα, δηλαδή να τα χάσω και τα δύο. Ωραία. Με τη λογική σου. Δεν έχει λογική σου. Λογική είναι. Δεν έχει λογική αυτό που λέει. Ή το ένα ή το άλλο. Με τον Ολυμπιακό θα χάσει σίγουρα γιατί έχει καλύτερο ρόστερ. Αυτό μου λες. Εσύ το λες. Εσύ δεν λες τώρα. Εσύ λες. Εσύ βγάζεις τους παίκτες σου, ρε φίλε. Τους βγάζω ρε φίλε γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα το χάσω έτσι κι αλλιώς. Α, γιατί το χάσεις έτσι. Θα το χάσω έτσι κι αλλιώς, το χάνω. Να, δες εδώ πέρα. Δεν μου λες. Δεν δείχνει τέτοιο. Άρα και στο Χαριλάου το έχεις χαμένο. Όχι αυτό, φίλε, στο Χαριλάου είναι διαφορετικό. Δεν είναι το ίδιο. Το ίδιο είναι το Καραϊσκάκι να παίζει και το ίδιο στο Χαριλάου. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Μάλιστα. Δεν είναι το ίδιο. Ούτε είχα την ίδια καταπώνηση ποδοσφαιριστέ. Δηλαδή τώρα τι μας λες. Ούτε την ίδια καταπώνηση. Τι έλεγα. Όλα είναι πιθανά. Δέρμπι είναι, τριπλή. Έλα, θα μιλήσουν και λίγο οι ακροατές. Άντε μωρέ και εσένα, αυτό. Κλείσε, κλείσε. Άντε, sorry. Ευχαριστούμε που μας άκουσε, άντε κλείσε. Έλα. Ευχαριστώ που σας άκουσα, τσάω. Έλα ρε, λέγε, άντε. Λοιπόν, να πάμε λίγο και στη δικιά μας. Θα μαλώσουμε. Για να σας πάω μακριά από το μάλωμα. Ναι, πες, πες. Ωραία, να πούμε λίγο για το Λάμπρου. Τάσο, πώς τον είδες το Λάμπρου. Τι είναι, φίλε, εγώ έπαθα πλάκα με το παλικάρι. Δηλαδή αυτό που κάνει. Για μένα αυτό που κάνει. Χθες στο μάτς έχω χαζέψει. Δηλαδή. Οκ, και μερικοί θέλουν να υποβαθμίσουν αυτή την ενεργειάρα, αυτή την τριπλάρα που κάνει και την κολάρα που βάζει, που για μένα είναι το γκολ της χρονιάς. Ότι λέει βγήκε η μπάλα out. Λοιπόν, επειδή. Ό,τι θέλω να σου πω, εσύ ήταν και out, δεν με ενδιαφέρει. Το θέμα είναι βλέπεις ένα μπέκ. Πολλοί κόσμοι είναι άσχετο. Πες ρε φίλε, όποτε μπαίνει μέσα. Άκου λίγο, θα μιλήσεις. Επειδή πολλοί κόσμοι είναι άσχετο. Και επειδή είναι και κακοπροαίρετος, να τους ενημερώσουμε όλους τους καλούς φίλους, ακροατές, είτε συνοπαδούς μας, είτε αντίπαλος οπαδούς μας, ότι για να δώσει ο διαιτητής ή ο επόπτης την ποινή του out και να εκτελεστεί ένα out, πρέπει να βγει η μπάλα εξ ολοκλήρου από τη γραμμή. Άσχετη. Άσχετη. Γιατί αν δεν είστε άσχετοι και σας πειράζει η λέξη άσχετη, είστε κακοπροαίρετοι. Και αν σας πειράζει και η λέξη κακοπροαίρετη, είστε κομπλεξικοί. Αν δεν σας αντιπροσωπεύουν αυτά τα τρία. Βγείτε εδώ στο τηλέφωνο και πείτε μου τι είστε. Λοιπόν, η μπάλα δεν έχει βγει εξ ολοκλήρου, άρα η φάση είναι κανονικότατη. Ο Λάμπρου κάνει μια ενέργεια που θα την έκανε μόνο ο Μέση, και δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Τους έχει κάνει χαζούς το Γιαννούλη με τον Κοροβέση. Ο Κοροβέσης προσπαθεί, ο άλλος έχει με την μπάλα στα πόδια και τρέχει. Περνάει παράλληλα όλη τη γραμμή του κόρνερ προς την εστία. Προσπαθεί ο Κοροβέσης δύο φορές να τον ανατρέψει. Τον πιάνει την μπλούζα, τον τραβάει, δεν σταματιέται με τίποτα. Ταύρος μενόμενος ο Λάμπρου. Και βάζει μια γκολάρα, ρε φίλε. Την καρφώνει εκεί που κάνει σεξι αράχνη και δημιουργεί αστό, ρε φίλε. Ιστό. Και έχει ζαλιστεί όλος ο κόσμος δηλαδή. Με κατάλαβες. Θεωρώ ότι πρέπει να το δώσει ευκαιρία και χρόνο αγωνιστικό στα επόμενα μάτς ο κύριος Φερέιρα. Αυτό το παιχνίδι. Διαφωνώ με τον Φερέιρα, Τάσο. Αυτό πρέπει να παίξει. Που μου λέει, εν τω μεταξύ έχει ένα καλό ότι τον έβαλε να δουλέψει σαν αριστερό μπακ και να μάθει να μείνει κτλ. Αλλά ρε Φερέιρα. Όταν έχεις ένα τέτοιο παίχτη, εγώ δεν παίρνω 2 εκατομμύρια ευρώ, τα παίρνεις
παίξει εσύ. Αυτό ο παίκτη όποτε μπαίνει μέσα είναι κίνδυνο θάνατο, μπορεί να σου κάνει γκολ, να σου κάνει τη μαγική ενέργεια κτλ. Δεν μπορεί να μου τον έχει παροπλισμένο γιατί δεν σου μαρκάρει καλά ή δεν σου, κάνει, δεν σου γυρίζει και τι τρει φορέ και σου γυρίζει τι δύο. Να βρει τρόπο εσύ των 2 εκατομμυρίων, το επαναλαμβάνω, όχι εγώ, έτσι, να τον ντουμπλάρει, να του βάλει ένα χάφ κοντά να, τον, να τρώει το ξύλο, να κλέβει τι μπάλε και να τον καλύπτει τα νότα. Κάποια πράγματα δεν μου αρέσουν γιατί και οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ τα τρώνε λίγο τελευταία. Θα πρέπει λίγο κριτική να κάνουμε και σκληρή, γιατί από εδώ και πέρα ο προπονητής μας την ξέρει την ομάδα μας και την ξέρει και καλά, τους παίκτες τους ξέρει. Το ότι δεν έχουμε center for ή ότι θέλει να παίξει 4-4-2, εγώ διαφωνώ, γιατί το 4-4-2 ξεκινάει από τα half. Αν δεν έχεις δύο half που τρέχουν για 4, δεν μπορείς να παίξεις σε καμία ομάδα 4-4-2. Ωραία. Έτσι, δεν μπορείς να παίζεις. Αυτά. Έγινε καρδάση μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Τι τα λέμε, άντε, τσάω. Να είσαι καλά. Πάμε στους επόμενους γιατί γίνεται χαμός με τις γραμμές. Έπεσαν οι φίλοι. Τώρα, μας συγχωρήσουν λίγο. Έλα. Έλα, καλησπέρα, ναι. Έλα, Τάσο. Έλα, τι Τάσο, ρε. Και Ζάχο, ναι. Για το καφενείο, για το καφενείο δεν θα μας πεις τίποτα, εντάξει. Γιατί ρε, προκρίθηκα ρε φίλε. Α, προκρίθηκε όντως. Τάσο, αυτό που είπες στο εξ ολοκλήρου, έχεις δίκιο, άμα πάρεις και δεις στο βόλιο που κάνουν το βίντεο τσεκ, στην τρίχα να κουμπάει, στη γραμμούλα. Βέβαια ρε φίλε, με αυτό το δίνουνε. Άρα μην μας τα ζαλίζουνε. Αυτό ισχύει και στον γκολ. Έτσι, μπράβο. Εντάξει. Και στο κόλ, στη γραμμή, δηλαδή, λίγο, άμα δεν ξέρετε, λίγο γραμμή. Άμα δεν ξέρετε βασικά πράγματα στο ποδόσφαιρο, μη βγαίνετε στα ράδια και στα Facebook και στα αυτά και γίνεστε ρεζίληξη, φτυλίζεστε. Θα μας πούνε ήταν εγκάθετος ο επόπτης, μπροστά ήταν, δεν θα σήκωνε. Τέλος πάντων. Απλά επειδή λοιπόν, μπήκε η γολάρα και πόνεσε ρε παιδί μου, σου λέει κι άλλο και άλλη παιχτούρα. Καλά, επειδή είτε και μια Το είδα. Σαν εκτέλεση είναι πολύ ωραίο. Επειδή είτε και μια προϊστορία τελευταία χρόνια για το κύπελο, ειδικά γι' αυτό το κατάλαβες, Χρυσόγεννη. Είναι μια προϊστορία. Ζάκο, άλλη φάση που παρατήρησα. Ολυμπιακός Καλαμάτα, το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Α, από φάουλ, ναι, θα μου πεις φάουλ. Η ίδια φάση με του. Πες το, με του Σβιντέρσκι, που λέει η ΑΕΚ που φωνάζει. Το σπρώχνει ο παίκτης του Ολυμπιακού της Καλαμάτας στον αμυντικό, περιμένει αυτός φάουλ και δεν της λέει παίζεται και γίνεται το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Αλλά οπότε είμαστε στα σήμερα, είδες η ΑΕΚ τι πέναλτι πήρε με την Τρίπολη. Που αυτή εντάξει, ξέρω με τον Πανετολικό τα ίδια, τα ξέρω. Και τον γκολ του Άρη το δεύτερο offside είναι. Καθαρότατο φτύγει, αλλά εντάξει, και τη Ξάνθης, ρε. Δύο ήταν ο Ζάχος εχθές. Και τη Ξάνθης είναι, του Ξάνθης είναι οριακό, βέβαια, αλλά είναι. Τα είπα. Πιο ξεκάθαρο. Έλα, Τάσο, έλα στη γραμμή, ρε. Εσείς είστε άρρωστοι. Τι λέω, είναι. Απλά του Άρη είναι πιο οφθαλμοφανέστατο αυτό. Του Άρη είναι πιο οφθαλμοφανέστατο από τις Λάρισσες. Τι είσαι, συγγνώμη, του Ξάδης. Ναι. Τέλος, ναι. Και ένα πέναλτι. Κλείνω να πάρω κι άλλο. Okay. Δηλαδή τώρα, άμα πάρετε εσείς κανένα κύπελο, λέμε μία στα 18 εκατομμύρια πιθανότητες που δίνω εγώ, θα είναι πέτσινο. Όχι, αφού δεν δίνονται πέτσινα, είπες. Όχι, λέω, θα είναι. Όχι, βέβαια. Γιατί το Ενρίκε που έβαλε τον γκολ offside, γιατί δεν έχει δώσει και ένα πέναλτι πριν. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι, εντάξει. Ο Σιμώες του Γκάνιας, δεν υπάρχει πέναλτι. Ναι, δεν υπάρχει, να κάνω. Λοιπόν, δεν υπάρχει. Θα στο βάλω το δεις. Το είδα 100 φορές, δεν μου το βάλεις. Ξαναδείς το. Πάλι το είδα, θα σου πω. Ή να σου πω κάτι. Ωραία. Τζάμπα πήγες στον Οθαλμία το και έχεις δυο εκπομπές. Ευχαριστώ, αγοράκι μου. Άμα είναι αυτό, πάλι τα ίδια. Δεν θέλω να λέμε τα ίδια. Θα σου πάρω το οδοντίατρο. Θα πάρω το οδοντίατρο να βγάλω. Άμα είναι αυτό πέναλτι, αν είναι πέναλτι αυτό. Δεν είναι πέναλτι, ρε. Ο Σιμώες τον κάνει. Κάτσε να πω και αυτό που το είπα και να ξανακάνει. Κάνει επειδή πήραμε το κύπελο, ρε. Όχι, ρε. Αν είναι αυτό πέναλτι, ωραία. Εγώ να πω είναι πέναλτι. Στο γκολ που λες του Βαρέλα που σα έκλεψαν το πρωτάθλημα, α πούμε, προηγείται πριν βγει κόρνερ, προηγείται φάουλ. Την έχω δείξει τη φάση. Ναι. Δεν μου απάντησες. Ναι. Είναι φάουλ ή δεν είναι. Να τα σφυρίξει και τα δύο, ρε φίλε. Α, αν είναι. Να τα σφυρίξει και τα δύο. Τώρα είσαι σωστός. Αλλά δεν μπορώ, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι εσύ σας άκουσες. Τώρα είσαι σωστός. Λες τα αλήθεια ότι δεν είναι πέναλτι αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στο φίλο. Σιμώες τον Κρέσπο. Δεν μπορώ. Δηλαδή γιατί ξέρω σαν άνθρωπο πως είσαι. Εντάξει, εγώ δεν. Τι να σου πω τώρα, μην το ξανασυζητάμε. Έλα, φίλε. Θα πει σε ρετσίνα. Ναι, ποιο. Γιώργο Ολλανδία, εγώ τον κατάλαβα. Πού είσαι εσύ, ρε. Πού να είμαι, πού είσαι εγώ εσύ, ήμουν κάτω και χαμπάρι δεν πήρατε και από το Λίμπερο ήρθα και... πού να πάρουμε ρε φίλε, εσύ πήρες από το Λίμπερο στον κύριο Σαγόρα, στους φίλους τους διευθυντές πήγες να πούμε, κατάλαβες. Με σκουφάκι δώρο έμαθα. Όπα. Ναι. Σκουφάκι εδώ. Ακούστε το δωράκι, τα ακούστε το δωράκι. Όχι μέτρο που είναι μισό, σκουφάκι έβερε ο άνθρωπος, ποιοτικό έμαθα. Δεν το έφερε για τον... Για ακροατή το φέρε. Λοιπόν, τι θα έλεγα, Ζάχο, Τάσο έχει συνειδητοποιήσει ότι ο Ζάχος στα καυτά ζητήματα
απαντάει με υποθέσεις. Τι είναι το καθό, φίλε, για πες μου. Το καταλαβαίνω. Για πες μου εσύ. Απαντάς πάντα ειρωνικά. Ποτέ δεν απαντάς. Έχεις βρει ένα σύστημα που λες. Για πες μου. Λέει κάτι ο Τάσος για τον Ολυμπιακό και λες, ναι, έτσι θα κάνουμε, δεν είπες έτσι εσύ ότι είναι. Δηλαδή, για ποιο πράγμα, πες μου, θα σου πω. Παίρνεις το σχόλιο του Τάσου και απαντάς ηρωνικά πάνω σε αυτό και έτσι με αυτόν τον τρόπο δεν απαντάς ποτέ τις ερωτήσεις της ΕΚΑΠΕΣ. Πες μου τι δεν απάντησα. Δηλαδή εσύ με, δεν είπες εσύ ότι είναι παράρτημα του Ολυμπιακού. Γενικά μιλάς. Λίγο πιο ειδικά. Δεν μιλάω γενικά. Γενικά μιλάς. Πες μας ειδικά ότι είπε αυτό και... μισό λεπτό πριν. Δεν είπε κάτι ο Τάσος και το λες εσύ έτσι. Δεν είπες εσύ έτσι θα γίνει. Δηλαδή, στην ουσία πω. Δεν να, απαντάς να ποτέ. Να πω λίγο ένα παράδειγμα, εγώ γιατί το ζω. Αν μου δώσεις, και δεν θα διαφωνήσω σε πολλές περιπτώσεις, απαντάει σε κάποια. Αλλά σε πολλές που έρχεται σε δύσκολη θέση, εντάξει, του είναι δύσκολο και τους άκουνα. Εγώ νομίζω σε όλες απαντάω. Δηλαδή, να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι... Σε αυτές που έχουν απάντηση, απαντάω σε όλες. Κάποιες φυσικά δεν έχουν απάντηση, έτσι. Δεν λέω ότι ό,τι λες εσύ 100% έχεις άδικο, έτσι. Αυτά που έχουν απάντηση πάντα απαντιούνται. Εμένα δεν με και γιατί ήμουνα και χθες στην εκπομπή το βράδυ και πήρα κλίμα έτσι. Κοίταξε, όταν ακούμε κάποιες φωνές του Άρη του ΠΑΟΚ στην εκπομπή, δεν σημαίνει ότι είναι όλο έτσι το κλίμα γενικά. Αλλά από αυτό που το κλίμα που λαμβάνουμε εμείς τέλος πάντων. Αυτό δεν με εκπλήσει ότι συνειδητά ή ασυνείδητα έχετε αποδεχτεί ότι έχετε ρεπό την Κυριακή. Αυτό δεν με ενοχλεί. Αυτό που με ενοχλεί είναι. Πώς ρε εσείς βρε τρομάρα σας να πω θέλετε να γίνετε Big Five όταν ένας από τους Big Five το θεωρείτε ρεπό. Πώς θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να γίνετε ας πούμε μία εισάξια ομάδα όταν εσείς αποδέχεστε και κάνετε ρεπό κίτρινες κάρτες στο ιστορίες αυτά. Σαν να λέτε ότι το προσπερνάω αυτό το παιχνίδι για να πάω στα επόμενα τα οποία είναι πιο σημαντικά. Τα πιο σημαντικά παιχνίδια, εκεί που δίνεις την προσοχή σου, δείχνουν και το ποιόν σου. Εάν ο Άρης ήταν Big Five, τον κύριο που έχει τις τρεις κίτρινες κάρτες, δεν τον έβαζε να μην παίξει με τον Ολυμπιακό. Τον έβαζε να μην παίξει με το επόμενο παιχνίδι, γιατί υποτίθεται ότι είναι Big Five ο Άρης, δεν είναι. Ωραία. Δεν είναι Big Five ο Άρης. Δεν είναι. Εσένα ρωτάω. Όχι, εσένα ρωτάω. Είναι Big Five ή όχι. Όχι, δεν μου αποδεικνύεις ότι είσαι Big Five, φίλε. Άμα δεν είμαι Big Five, τι ζητάς. Άμα θέλεις να είσαι Big Five, θα μου δείξεις τον ίδιο σύνολο και με όλους τους αντιπάλους του εσύ, Big Five. Εσύ προσαβίδι, ήσουν ένα Big ή όχι. Εσένα μπορεί να πάρεις το προσαβίδι. Εντάξει, τα τελευταία 6 χρόνια μετά. Τα τελευταία 6 χρόνια μετά. Όχι, ήμουν χειρότερος από όλους. Απλά τώρα. Τώρα άστο, μην υπεκφεύγεις. Δεν υπεφεύγω. Δεν υπεφεύγω. Αν εσύ μου λες ότι 15 χρόνια ήσουν αυτό το πράγμα και μου περιγράφεις τώρα αυτό, θα πω ναι. Θα πω ναι. Άρα εσύ να μου κουνάς το χέρι που ήσουν 15 χρόνια. Εμένα που είμαι ένα, ας το πούμε έτσι με τη δική σου λογική, είναι θράσος. Είναι θράσος αυτό. Θράσος είναι. Μα σου απάντησα. Μα σου απάντησα. Δεν θες να καταλάβεις. Αυτή τη στιγμή εσύ καλά κάνεις και δεν θα πάνε να χάσεις. Δικαίωμά σου δεν σε κατηγορώ. Δεν βλέπω. Εγώ δεν σε κατηγορώ. Γιατί έχεις αξιώσεις να γίνεις Big Five όταν έναν από τους πέντε δεν τον υπολογίζεις σαν αντίπαλο αρνητικά. Πας και κάνεις ρεπό. Δεν είναι δυνατό να θέλεις να είσαι Big Five. Το ίδιο έκανες 15 χρόνια. Εμένα μπορείς να μου προσάψεις τίποτα ότι κάνω τα στραβά μάτια με Παραθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό. Μα τώρα για το να είπες. Μου πεις ότι δεν είμαι Big Four. Μα τώρα το είπες ότι ήμουν. Μα τώρα είπες ότι 15 χρόνια ήμουν το ίδιο και χειρότερο. Τώρα είπες. Ρε παιδί μου, για να έρθει. Αναγκάζομαι να σου πει. Όχι αναγκάζομαι. Όχι αναγκάζομαι. Άρα τι λες, κάτι που δεν πιστεύεις. Όχι, στάσου λίγο, Γιώργο. Δηλαδή τι λες, Ζάχο. Ότι ο ΠΑΟΚ 15 χρόνια. Ναι, αυτό λέω. Δεν άκουσε τι θα πω. Βλέπεις που είσαι προκατελημένος. Αυτό που λέει ο φίλος. Άλλο θέλω να πω. Για πες. Λες είμαι δηλαδή ότι ο ΠΑΟΚ 15 χρόνια όταν πήγαινε στο Καραϊσκάκης δήλωνε ότι ο Γκαρσία θα εκτίσει την ποινή των δύο καρτών με τον Πανετολικό. Πολύ να απαντήσω. Το δήλωνε στην Τούμπα. Έλεγε ο ΠΑΟΚ. Το δήλωνε στην Τούμπα. Στο Καραϊσκάκη δεν χρειαζόταν. Έλεγε ο ΠΑΟΚ ότι στο Καραϊσκάκης δεν θα βάλει μέσα τον Νίβιτς γιατί έχει κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του με τον Πανιόνιο. Να τελειώσει και απαντήσω, έχεις δίκιο. Ναι.
Τελείωσες. Ναι, λέω. Ζουμάρα, όχι, δεν θα πω καθόλου. Στην Τούμπα, στην Τούμπα. Στην Τούμπα έπαιζα με την καλύτερη δυνατή εντεκάδα που είχα. Βρε φίλε, 12, σε 12 μάτσα είσαι 8 ήττες και 4 ισοπαλίες. Ναι. Περνούσε αέρας από το Ολυμπιακό και τον κέρδιζες μόνο στο κύπελο. Πότε, ποια χρονολογία. Μόνο στο κύπελο τον κέρδιζες. Από 98 στο 10. Τι πια. Από το 98 στο 10 λοιπόν, είχα διοικήσει πρωτοδικείου. Τι είχες? Διοικήσει πρωτοδικείου. Τι σχέση έχει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι είχα χιλιάδες οικονομικά προβλήματα. Άμα είσαι διοικητής πρωτοδικείου, πρέπει να είσαι. Πρέπει να είσαι μεταβλητικό. Τι να πει, να πει. Σου λέει σχεδόν όλοι από τον Ολυμπιακό. Τι λες, ρε φίλε, σοβαρά. Δεν μου λες, εσύ τι λες. Ίδια ομάδα έχεις τώρα. Με την ομάδα που έπαιζε στη Γάμα Εθνική και σου πήρε το πρωτάθλημα Πασαραϊκό. Δεν είσαι στη Γάμα, στην Αλφα ήσουν, Τάσο. Άλλο λέω. Με τον κόσμο. Άλλο σου λέω. Στην Αλφα ήμουνα με διοικήση πρωτοδικείου και χρέη στην πλάτη. Τι σχέση έχει? Με τον πιστόλι στο κρόταφο. Τι σχέση έχει αυτό? Άρα, άμα έχει σχόλια, μπορεί να είσαι παράρτημα. Α, έρθει τώρα ο Ολυμπιακό με ξένου διαιτητέ με βαρ στα ίσια. Να δούμε πόσες φορές θα με κερδίσει. Δηλαδή όταν έχεις χρέη, όταν και να που δούμε, μπορεί να είσαι με τον Ολυμπιακό μαζί. Και να δούμε η σου ομάδα, η δεύτερη Ολυμπιακός που την υπερασπίζεσαι. Ναι, δεν υπερασπίζομαι κανέναν. Πόσα πρωταθλήματα και πόσα κύπελα θα πάρει από εδώ και στο εξής. Επί παρτοκρατορίας Ιβάν Σαββίδη που έκανε τον πάγο αφεντικό της χώρας με βάρ και ξένους διαιτητές. Έως τώρα με ξένους διαιτητές και από φέτος που είναι το βαρ, έως τώρα χωρίς το βαρ, με ξένους διαιτητές έχει μηδέν πρωταθλήματα. Μη σε πειράζει αυτό που ακούς. Όχι, μα δεν να τα ακούς. Να απαντήσω όμως, δεν με αφήνεις. Να με αφήσεις να ολοκληρώσω. Ολοκλήρωσε. Λοιπόν, άκου όσο και να σε πονάει, γιατί είναι η αγαπημένη σου ομάδα. Λοιπόν, και σένα και του Προέδρου σου. Ο Ολυμπιακός με ξένους διαιτητές. Τι με ενδιαφέρει με το Ολυμπιακό. Έχει μηδέν πρωταθλήματα, μηδέν κύπελα. Εντάξει, ψάξου. Εσύ τώρα για να απαντήσω και να μην κλείσει ο Γιώργος να απαντήσει κι αυτός. Εσύ με διοικήσεις πρωτοδικείου όπως μας είπες. Έπαιζε σε Ευρώπη και περνούσε αέρα από εδώ ο Ολυμπιακός που είσαι ο εχθρός του και εγώ με διοικητής πρωτοδικείου και με διαχειριστές έπεφτα με παντοκρατορία Ολυμπιακού. Τάσο! Κατάλαβες? Ποιος ήταν το Γιωσουφάκη και ποιος δεν ήταν, φαίνεται. Αυτό, περνούσε αέρα από εδώ ο Ολυμπιακός και έβγαινε σε Ευρώπη. Τάσο! Και τον απέκλεισε στο κύπελο. Τάσο! Και έπαιρνε κυπελάκια, κουκαλάκια, Τάσο! Λίγο να μάθω. Τι να μάθω, πάλι ψέματα για αυτά. Ναι, ψέματα. Α, ψέματα. Είναι ψέματα είναι τα έξα ορίδια που σα έχουν διδάξει από μετά. Δεν γίναν αυτά. Και δεν μπορείτε να το ξεπεράσετε. Δεν γίναν αυτά. Λοιπόν, δεν έχασε 13 χρόνια. Και πάρε και δες όλες αυτές τις χρονολογίες που λες, τι έκανα μέσα στο Καραϊσκάκι. Στην Τούμπα σε λέω πιο Καραϊσκάκι. Μία νίκη. Σου λέω και στο Καραϊσκάκι. Δύο νίκες, μία νίκη. Στο Καραϊσκάκι. Πάρε και δει τα αντίστοιχα δικά σου. Δηλαδή έχανε στην Τούμπα και τον κέρδισε στην Τούμπα στο Καραϊσκάκι. Έλα, ναι, ο Γιώργος. Έλα, Γιώργο, ναι. Δύο πράγματα. Ζάχο, καταρχήν το επιχείρημά σου καταρρύπτεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα της Αλφα Εθνικής που έχει τα περισσότερα διπλά μέσα στον Ολυμπιακό. Αυτό πώς καταρρύπτει αυτό που λέω εγώ τώρα, δεν το κατάλαβα. Καταρρύπτει αυτό που λες. Πώς είναι δυνατόν ένα Γιουσουφάκι να ξεπερνάει σε διπλά ακόμα και τον αιώνιον αντίπαλο του. Τι σχέση έχει αυτό, ρε φίλε, σου λένε ότι σε περνούσε. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Σε αυτή τη δωδεκαετία. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Για να πάντα λες κάτι, όσο θες να μείνεις. Αυτή τη δωδεκαετία, δηλαδή που σου λέω 13 χρόνια μάλιστα, είχες διπλά στο Καραϊσκάκι, δηλαδή μας λες. Πόσα είχες? Ένα! Δύο θυμάμαι, δύο. Στάσου λίγο ρε, στάσου λίγο ρε. Δύο θυμάμαι πρόκειρα. Ένα πεντίνιο, ένα. Κάτσε λίγο ρε Γιώργο ρε γαμώτο. Τι είναι αυτός ρε? Στάσου λίγο ρε. Δύο θυμάμαι πρόχειρα. Ωραία. Ένα με Εντίνιο και ένα με Ήβιτς. Ωραία, μπράβο. Πρόχειρα. Δύο. Θες να ψάξω. Δύο. Με το Κωνσταντινίδη ρε, με το Κωνσταντινίδη μέσα στη Ριζούπολη ρε. Και με και ακόμα ένα με τον πάλι με Κωνσταντινίδη μέσα στο Ολυμπιέ, μέσα στο Καρεσκάκι που ήταν και κλεισμένο το φυρό. Όποτε δεν είχε ανάγκη. Όποτε δεν είχε ανάγκη ο Ολυμπιακός. Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Ζάκος είναι. Αυτό που προσπαθεί να κάνει ο Ζάκος είναι. Και τα τέσσερα χίλια νιώθει ενοχές. Καμία ενοχή δεν είναι. Άμα ακούω τα γεγονότα σας πειράζουν, δυστυχώς είναι, έτσι. Είναι αυτή η τακτική του. Σας πειράζουν τα γεγονότα. Δεν βγαίνει να πει εντάξει ντρέπομαι. Δεν γιατί ντρέπομαι είμαι καθόλου. Φίλος του Ολυμπιακού. Καθόλου δεν ντρέπομαι. Προσπαθεί να κάνει και εμάς από την κοντρά του. Δεν θα τα καταφέρει. Το ότι θέλω να πάρει ο Ολυμπιακός. Όλη η Ελλάδα. Το ότι θέλω να πάρει ο Ολυμπιακός για να μην το πάρει ο ΠΑΟΚ είναι δεδομένο. Δεν κρύφτηκα. Αλλά αυτό με κάνει φίλο του Ολυμπιακού. Στο κάτω-κάτω να το κλείσουμε. Και το τελευταίο και αν μιλήσω, Γιώργο. Θα παίξουμε όπως παίξατε με την Καλαμαριά. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο τέτοιο.
Έχετε κανένα πρόβλημα? Θα σας πούμε και πώς θα παίξουμε. Θα σας ρωτήσουμε. Όχι. Ε, τότε όπως παίξατε και τα δώσατε όλα, εγώ πιστεύω με την Καλαμαριά, θα παίξουμε και εμείς με τον Ολυμπιακό. Εμείς θέλουμε και εμείς. Εγώ δεν θα βάλω τουλάχιστον γκολ ο παίκτης μου. Δεν θα βάλει. Σωστό. Δεν θα βάλει γκολ ο παίκτης μου και θα το βρίζω ποτέ. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό. Δεν θα βάλει γκολ ο παίκτης μου για το βρίζω. Γιατί δεν έχεις την ευκαιρία. Ναι, να μιλήσεις. Δεν έχεις την ευκαιρία να κάνεις καζούραση. Έλα ρε Γιώργο. Κατάλαβες, ούτε αεροπλανάκι με πέταξε στη Βίλια Εθνική, ούτε είχες την ευκαιρία να πει στο Μίετσε μη βάλει άλλο γκολ για να πέσει. Όχι, τον έβρεσε, δεν είχε. Γιατί τι μεγαλύτερε καζούρε έχει πάει ο Παοξίδε. Ναι. Έλα, ρε Γιώργο, έλα. Λοιπόν, κλείνω με το εξή. Mm-hmm. Έχετε καταφέρει το εξή καταπληκτικό. Mm-hmm. Ότι δεν ξέρουμε τι ώρα παίζετε την Κυριακή. Mm-hmm. Και δεν πρόκειται κανένα Παοξή να κάτσει να φάει τα νύχια του στο Ολυμπιακό Σάρι σε υποτίθεται παιχνίδι του Big Five. Είναι εκπληκτικό αυτό που έχετε θα καταφέρει. Θα φάμε, αν δεν το δείτε το μάτι, θα φάμε κιόλας. 7 και μισή, Γιώργο. Ούτε το ξουπα, δεν με ενδιαφέρε κιόλας. Θα φάμε. Θα φάμε και Κυριακή. Δεν τρώμε άλλο σανό. Αν δεν το δείτε. Πέρσι το σανό το φάγαμε. Ότι και καλά θα πάει ο Άρης κάτι να κάνει. Δεν τρώμε άλλο σανό. Για εμάς, ο Ολυμπιακός αυτή την Κυριακή έχει ρεπό. Παίρνει 3 βαθμούς, άμα δεν παίρνει στα χαρτιά. Θα ζήσουμε και με αυτό, Γιώργο. Να σε καλά. Να σε καλά. Να χαζό και να μην παίρνει μπάλα μέσα. Να σε καλά. Γεια σου, Γιώργη. Να γίνει χαζό και να μην παίρνει μπάλα μέσα, φαντάζεσαι. Καλά, όλα γίνονται. Φαντάζεσαι. Όλα θα γίνουν. Τη Δευτέρα θα λείψω. Δηλαδή, άμα βγει κανένα χ ή κανένα χαζό, θα λείψω. Δεν θα έρθω, να ξέρει το λέω από τώρα. Έλα, φίλε. Έλα, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Να έχει βάλει κανένα εκατοστάρικο θέλω να σου δείξει. Δεν βάζουμε τίποτα, όχι. Έλα, φίλε. Γιατί καλησπέρα. Ναι, ο Βέρεθ είπε πάμε για την νίκη. Για την νίκη, ναι, ο Βέρεθ είπε πάμε για την νίκη. Για την νίκη. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Μήπως θα, θα παίξει ο Βέρεθ ναι. Για να πάει για την νίκη. Ναι. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, μ' ακούτε. Ναι, τα πάμε. Ναι, ρε, φίλε, ναι, εσύ είσαι. Έλα, ρε, φίλε. Εσύ με τον Μπαστορμάκη. Έλα, ρε. Ναι. Ζαχώ. Ναι. Δεν συνέβη. Έλα. Έβαλε ο Μιχάλης είμαι από την Ποντοϊράκλα που τσι είχα πάρει μια βραδιά, όχι τον Ζάχο, τον... Τον Τάσο. Ναι. Ναι. Έλα, πάμε, πάμε ρε Μιχάλη. Έλα Μιχάλη, έλα. Σ' ακούμε. Ζάχο. Ναι. 12 χρόνια έχουμε να κερδίσουμε τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. Είχατε, όχι έχετε. Από το 98 μέχρι είχαμε. 12, ναι. Μάρα μου τα λουλούδια σου. Ναι, με το ελικόπτερο που ερχόταν ο Κοσκοτάς. Α, δεν ξέρω. Ερχόταν με ελικόπτερο Κοσκοτάς, δεν το θυμάμαι, αδερφέ. Να σου πω την αλήθεια. Πώς το θυμάσαι ότι έχουμε 13 χρόνια να κερδίσουμε. Το λένε, άμα κουκλάρες το γράφει. Τι, πώς το, δεν το θυμάμαι. Κουκλάρε, πώς το έχω και μας χαίρετε με διατησίες. Κάτσε να κουκλάρω αν ερχόταν με περίπτερο Κοσκοτάς, ρε φίλε. Μπορεί να το δείχνει, τι να σου πω. Δεν λέω ότι λες ψέματα, μπορεί να ερχόταν με. Πού έρχονταν στην Τούμπα, προσγειωνόταν στην Τούμπα με ελικόπτερο Κοσκοτάς. Ναι, όχι, Μαρινάκης. Α, ο Μαρινάκης. Όχι, μετά από ναι. Ο Κυριάκος okay. Το 10, το 10 δεν νομίζω. Πότε πήρε ο Μαρινάκης, πόσα χρόνια έχει τον Ολυμπιακό. Δεν νομίζω το 10 να ήταν μέχρι το 10 ο Μαρινάκης. Ο Κοσκοτάς. Ο Κοσκοτάς, ο Κόκαλης ήταν. Τα μπέρδεψε. Ο Κόκαλης ήταν. Ο Κόκαλης. Ναι. Ο Κόκαλης μπορεί να ερχόταν, όχι με ελικόπτερο, λίγο δύσκολο γιατί έχει και ρουκέτες. Εδάφησε, εδάφησε. Εντάξει, και εκείνο δεν έρχονταν. Ναι. Ο Μαρινάκης δεν έρχονταν με ελικόπτερο. Ο Μαρινάκης ναι, όταν έρχεται ο Ολυμπιακός εδώ έχει μεγάλη προστασία, είναι δεδομένο αυτό. Α, γιατί δεν τα λέτε αυτά. Τι να πω ρε φίλε, ότι έχει μεγάλη προστασία ο Μαρινάκης. Ο Μαρινάκης είναι το μόνο αεροδρόμιο του Μακεδονία που μπορούσε να συλληφθεί. Τα έχουμε δει. Να το πούμε και αυτό. Να συλληφθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Φέτος, πότε, στο κύκλο τότε, στο κυκλισμένο των θυρών, στο 1-0 του Αθανασιάδη. Κατάλαβες. Ναι, άντε να είσαι καλά, Μιχάλη. Χαιρετίζουμε και στην Ποτοϊράκλη με τα ωραία λουκάνικα τζουμαγιάς. Να είσαι καλά. Έγινε, γεια. Μια καλή ανάσταση να έχουμε, αδερφέ. Έλα, πάμε έλα, στο φίλε, καλησπέρα. Ναι. Ναι, ποιο. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι έγινε, τσακάλια, καλά είσαι. Θέλω να ρωτήσω τον φίλο μου τον Τρέγιακα. Εδώ είναι, φάτον. Καλό στο μάγειρο. Επίθεση. Έλα, γόρι μου. Δεν μου λε. Μη φωνάζε, γιατί φωνάζε. Εγώ το κάνω. Είμαι λίγο βαρύτονος. Τι είσαι? Λίγο... Βαρύς είσαι. Έχω δυνατή φωνή. Βαρύς είσαι, αλλά είμαι και βαρικόκαλος και βαρύτονος. Ναι. Δεν μου λες και από το Χαριλάο με την Τεσάρα φώναζα πολύ και μου έχει μείνει κουσούρι. Ναι. Δεν μου λες. Πέρασα 10 χρόνια δικαιούσα να φωνάξετε, φίλε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Η καζούρα θυμήθηκε στα αεροπλανάκια, αλλά και το πανί με την Παρθενιά ήταν ό,τι πρέπει. Μια χαρά είναι, φίλε. Ας είμαι πέρα. Ωραίο, ωραίο πανί ήταν. Έτσι στάμπα. Ας χάνω κάθε 600 ημέρες, ας χάνω κάθε 5 αγωνιστικές και δεν με πειράζει.
Ας παίρνω ποτάδεμα και ντάμπλε εγώ. Το έχουν οι τσιγκάνοι αυτό. Όταν σπάει η παρθενιά, λέει στη γυναίκα, αλέφερου, βγάζουν σε μπάνι έξω. Ναι, φίλε, το ξέρω. Το ξέρω. Μου λες, εσύ το ήξερες πιο μπροστά από τον μπάσκετ. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι, φιλαράκι. Δεν μου λες, το σεντόνι από τον μπάσκετ της Μπαρθενιά το έχεις. Ποιο σεντόνι. Ή εκείνο το έθιμο δεν το έχεις. Μετά πήρα 30 τίτλους. Μετά η μία φάπα έπεσε πίσω από την άλλη. Εντάξει, ρε φίλε, και τι να κάνουμε. Η Μπαρθενιά έσπασε όμως. Πάρε και εσύ. Πάρε και εσύ καμιά 5-6 τίτλους. Εγώ έχω 10. Πρωταθλήματα. Έχω 10. Και να σε πω τρέγια, έχεις δίκιο. Έχω 10 τίτλους, αγόρι μου. Τι να κάνουμε. Πούντι. Νάτι. Αυτή που σου έδωσε ο θείος τώρα στη Φιλαδέλφια. Τι. Και γελούσε πίσω από τον Μπάγεβιτς. Άντε πάει. Εκείνο τον τίτλο λες. Εγώ δεν θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είσαι σίγουρος ότι ο Άρης. Δηλαδή, άκουρε εσύ, γιατί να σα πω κάτι, είστε πολύ κομπλεξικοί. Ναι. Έριξα το γάβρο του με Καζναφέρη διαιτητή μέσα στο σπίτι του. Ναι. Γιατί εσύ δεν έχει παίξει 15 τελικούς μέσα στην Αθήνα. Έριξα το γάβρο του. Έπαιξα στον μπάσκετ, εγώ και του πήρα. Άκουσε τώρα στον μπάσκετ. Αυτή είναι η διαφορά. Για τον μπάλ, έπαιξα στον μπάσκετ και του πήρα, βέβαια. Μίλα, ρε, μίλα. Εντάξει. Έλα, καλά. Όχι, κάνουμε διάλογο. Τι μιλά. Είπε ότι έχει παίξει Αθήνα. Εσύ έπαιξε στο ποδόσφαιρο Αθήνα και δεν πήρε. Εγώ έπαιξα στον μπάσκετ και τους ξεφτέλιζα. Αυτή είναι η διαφορά. Πες δεν είμαι, κάνω λάθος. Παρακάτω. Απλά θέλω να σε κάνω μια ερώτηση, γι' αυτό πήρα περισσότερο. Φωνάς, είσαι σίγουρος ότι ο Άρης θα στηθεί. Άκουσες να πω εγώ κάτι τέτοιο. Ναι ρε παιδί μου, λέω ότι γιατί ρίχνεις αιχμές. Ότι δεν βάζουμε τον άλλο τον παίχτη, δεν βάζουμε τον άλλο τον παίχτη. Δεν είμαστε σε καραμπαράκι του ταβέρνα, στο ράδιο είμαστε. Πρόσεχε τι. Ναι, αγόρι μου, αλλά. Δεν είπα εγώ τέτοια. Δεν σου είπα ότι δεν σου είπα ότι δεν θα βάλει. Έλα ρε, τρεγιά, μην πιάνεσαι τώρα. Ρεσιάστα, έλα ρε. Άμα σε καλέσει κάποιο, δεν θα πει έλα ρε. Άκουσα με, είναι λίγο. Θα σου πει, μπορεί να τα αποδείξει αυτό. Είναι λίγο επικίνδυνε οι μέρε αυτέ, οπότε λίγο να προσέχουμε όλοι τι λέμε. Όχι, απλά θέλω να πω. Ρεσιάστα, δεν θα βάλει ένα σουβλάκι τώρα. Δεν βάζω. Σε ακούνε μερικέ χιλιάδε κόσμου. Με σουβλάκια δεν ασχολούμαι, με μαγειρευτά, ναι. Άγω λίγο να σε πω. Άγω λίγο να σε πω. Ναι, δεν είναι, εγώ δεν είμαι. Εντάξει, και εσύ ξεβιδώνεις βόθρους. Τι να κάνουμε, ο καθένας κάνει το επάγγελμά του, ρε τρεγιά. Τι να κάνουμε. Δεν είναι ντροπή. Εντάξει, εσύ καθαρίζεις. Δεν είναι ντροπή το επάγγελμα. Εγώ είμαι μάγειρας 25 χρόνια. Τι να κάνουμε τώρα. Μετά από τα αγκούρια, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Τι κάνεις. Εσύ λέω καθαρίζεις 40 από τα αγκούρια, τι να κάνουμε τώρα. Αγκούρια φλαράκι έχω να καθαρίσω πολλά χρόνια γιατί δεν είμαι ούτε λαδιέρα ούτε βοηθός. Ναι. Τέλος πάντων, εγώ δεν πήρα τώρα να σου δείξω το ύψος μου επαγγελματικά, εσύ είσαι υδραυλικός, εγώ είμαι μάγκρας τώρα μην ασχολείσαι με τέτοια, πάμε να μιλήσουμε για άλλο και πάω. Κατάλαβες, και στεναχωρία μου δεν το κατάλαβες. Είπες κάτι που δεν έχω πει εγώ. Και αυτό είναι ναι, αλλά το επάγγελμα που κολλάει, ρε φίλε. Άντε πάλι, δεν θα συνεννοηθούμε. Έλα, κάτι είναι ερώτηση, ρε Μπίμπι. Άσου σήμερα δεν είμαστε. Δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Έλα, σήμερα. Πάμε. Εντάξει, έχει πάει μεγάλη τρέλα με την τεσσάρα και δεν μπορεί να είσαι λίγο down. Δεν πειράζει. Κοίτα, επάνω εντάξει. Έχει κάτι ασπρόμαυρο με τρίχες και θα καταλάβει αν είμαι down. Κοίτα, τι τρίχες είναι. Κοίτα ψηλά, είναι κάτι στρόγγυλα ασπρόμαυρο να δει αντικείμενα. Δεν έχει καθόλου στρόγγυλα. Φλαράκι, πάλι είσαι δεύτερο. Είσαι δεύτερο, δεν είσαι πρώτο. Εγώ για την ομάδα σου λέω. Που προσπαθεί να καθιερωθεί μια πενταετία στην Άλφα Εθνική. Εντάξει, εγώ δυστυχώ τα έβαζα ρε φίλε με τον Ολυμπιακό. Εγώ τα έβαλα με τον Ολυμπιακό. Εγώ πήγα στο δικαστήριο τον Ολυμπιακό. Εσύ καθώς σου λακέντρωχε 12 χρόνια να βγούμε με τον Πατατούδη με πάνω από τον Μπρουζάκη κυκλοφορούσε τα γόρια μου στην Τούμπα. Αυτή είναι η διαφορά. Εμένα η ΠΑΕ Άρης. Το πήγε στα δικαστήρια το Μαρινάκι και έπεσε κατηγορίες. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των ομάδων μας. Μου λες, σήμερα ποιος ήταν στα δικαστήρια με τον Ολυμπιακό. Για ποιο πράγμα. Για ποια διαφορά μιλάς ρε προπαγάνδιστη θαυμαστέ του Γκέμπελς. Άσερε αυτά ναι, τα για ποιο, λέτε, για ποιο αυτά πράγμα. Τα λέτε με το φίλο του Μπράγκοβιτς και με τον άλλο του Ταξιτζή που όταν είμαι εγώ στην εκπομπή δεν βγαίνει. Εντάξει, και με την άλλη τη Μαριλένα να πούμε που δουλεύει στη Χαλκιδική. Αυτά τα λέτε μεταξύ σα, όχι σε μένα. Τον Μπουγάτσα λέει. Μπουγάτσα λέει. Έλα, κάτι την ερώτησή σου τώρα. Ποιον λέει. Με τον Μπουγάτσα και με άλλε που μιλά, δεν με νοιάζει ρε φίλε. Μαζί μου μιλά. Δεν με νοιάζει καν με τον Μπουγάτσα και με τη Μαριλένα. Πάνε στη Μαριλένα να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι. Με τη Μαριλένα. Ρε φίλε, κοίτα την καρταρόπατε σε πάνω ψηλά εκεί που παίζει αυτό που λε τον μπάσκετ, εκεί είναι. Με αγόρι μου, τώρα μαζί μιλάμε. Άσε τον Μπουγάτσα. Ο Μπουγάτσα είναι στο Εσκομπάρ τώρα. Άσε τον. Θα μα πει τώρα την ερώτηση. Κλείσε. Εγώ θα σε κάνω μια ερώτηση να πούμε. Εσύ το πήρε ότι εγώ πάω να πω κάτι που μπορεί να είναι εντάξει, μπορεί να είναι και λάθο μου. Απλά όσοι παοξίδε δεν είναι σίγουροι, είναι σίγουροι για τον Άσο.
είτε είσαι εσύ είτε οποιοδήποτε, είναι σίγουροι για τον Άσο. Ας παίξουν τα σπίτια τους, ρε φίλε, να τα οικονομήσουνε. Αφού είναι τόσο σίγουροι ότι θα είναι Άσος, παίξτε τα σπίτια σας. Δεν το νοιάζει, τα μάτια σας. Δεν το νοιάζει τον Πάουξη αυτό το μάτς. Άντε το, μια άλλα εγώ στο διαδίκτυο και εσύ αναλώνεσαι ποιοι παίκτες θα μπουν με τον Άρη. Καλά, δικό μας πρόβλημα είναι. Ρε φίλε, θα μου πεις τι θα πω. Εγώ θέλω να κάτσω να χάσει, εγώ προσωπικά, ναι. Θέλω να κάτσω να χάσει ο Άρης. Το ξέρουμε. Εγώ προσωπικά, όπως έκανες εσύ στο Βόλο, όπως έκανες στην Καλαμαριά, και εγώ θέλω να χάσουμε. Το ξέρουμε. Αυτή έτσι πάει. Το ξέρουμε. Ο Σταλμό, ο Διασταλμό, ρε φίλε. Το ξέρουμε. Δεν γίνεται μια ζωή να είμαστε με το Σταύρο στο χέρι. Τώρα, ναι, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ίσοι, ρε φίλε. Μιλάς τώρα με τον πρωταθλητή, με τον ταμπλούχο Ελλάδος, και εσύ ότι είσαι μια ομάδα η οποία προσπαθεί να καθιερωθεί στην πρώτη εξάδα. Όχι, δεν προσπαθώ να καθιερωθώ. Το απόδειξα. Έφαγες μια τεσάρα στο κεφάλι και έπαθες πλάκα. Τι πλάκα να πάθω με σένα, ρε φίλε. Τι δεν έπαθες πλάκα. Κοιμήθηκες το βράδυ. Στο δρόμο ήμουνα. Το βράδυ, εκεί πρέπει να πεις να πιεις κανένα μπουκάλι, να βγάλεις τον ταργκά στο σπίτι του καταρτήρι παλιά. Και θα σου πω και κάτι. Φέτος, στον τάμπλ που θα πάρω, δεν θα κατέβω Λευκό Πύργο. Βαρέθηκα. Βαρέθηκα να πανηγυρίζω. Άντε κοίτα να πας καλά το κόσε τελικό, ρε λίγε. Θα με πεις τώρα κατ' οπότε. Ναι. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Έχεις 26 και έχω 43. Ποια 4 μου λες, ρε μικρέ. Ποια 4 μου λες, ρε Βιτά. 43 βαθμούς έχω και έχεις 26. Και σου 26 να μην πειράζει. Με πόσα φιλικά. Με πόσα φιλικά. 20 βαθμούς στο κεφάλι σε ρίχνω, βρε λίγε. Με πόσα φιλικά, αγόρι μου. Άντε, πάρε στα φιλικά. Άντε, ναι. Είδε τι έγινε με την Ξάφνη προχθέ. Είδε τι έγινε. Όχι σε μένα. Άντε, καληνύχτα. Άντε, καλή ανάσταση. Άντε, κλείσε. Και κοίτα να την αντέχει. Κοίτα να την αντέχει. Και κοίτα να γεμίσει και εσύ το ρεζερβουάρ σου τελειμαίου. Γιατί θα ακούς πάλι κόρνες, πυρσούς. Και δεν θα την αντέξει. Θα την ακούσει γιατί θα του κρατάει του πίσω. Θα πάει στην Κέρκυρα. Μου στέλνει ο Κώστας, να πω μην τηλεφωνείτε, είναι παρά δύο λεπτά έτσι κι αλλιώς. Λέει, ρώτα τον Τάσο, πόσο πλήρωνε το goal-goal και over 2,5 το ημίχρονο στο φιλικό. Λέει, μια που ξέρω ο Τάσος, λέει, από αποδόσεις, μήπως ξέρεις πόσο έδινε το goal-goal και το over στο Πάο Κόφι χθες, αυτό ρωτάει. Στο goal-goal. Έλα, Κώστα, ρώτα μας κάτι σοβαρό τώρα. Αυτό λέω. Ρώτα μας κάτι σοβαρό. Επειδή λέει, ξέρεις από αποδόση. Με 0-3, τι κατά απόδοση να δούμε σίγουρα για την κάτι θα είναι, κάτι θα είναι. Καλά. Ας μας πει ο Κώστας για κάτι σοβαρό που θα το ρωτήσω εγώ, πόσο δίνει το 4-2 στο Ολυμπιακό Άρης και το 4-3. Θα μας πει ο Κώστας. Εντελώς πληροφοριακά, κύριε Κώστα. Για πόσο δυνατό. 4-2 δίνει 50 φράγκα και 4-3 δίνει 200. Μου δίνεις ένα ακόμη να το δω. Τι? Να το δω πώς θα δίνει. Σου λέω τώρα εγώ. Δώσε μου ένα λεπτό. 4-2 δίνει 250 και 4-3 200. Ξεκίνα τους χορηγούς και θα το βρω εγώ. Α, το παίρνω. Τώρα ρε Κώστα να με ρωτήσεις για το Πάο Κόφι που έριξε σε μια ομάδα 7 γκολ και έφαγα ένα σε 2 μάτς. Τι να μάθω το ποσοστό. Λοιπόν. Δηλαδή, τι είναι αυτά τα πράγματα. Είστε απίστευτοι. Είστε απίστευτοι. Δεν βάζετε τους καλύτερους τους παίκτες με τη φιλική ομάδα που πάτε να παίξετε. Και πολύ σωστά είπε ο Γιώργος του Ρουναδία, ρεπό έχετε. Και εσείς και ο Ολυμπιακός, γιατί όλοι ξέρουν τι θα γίνει. Εντάξει. Και κάθεσε ασχολείσαι ο οπαδός του Άρη με το πόσο έδινε το δεύτερο γκολ του ΠΑΟΚ. Τι είπε με τον Όφη. Σε μια ομάδα που την έριξε 7 γκολ. Γιατί ήσουν καλός από εδώ. Και το υπόθεση πρόκριση κρίθηκε στο Ηράκλειο. Λοιπόν, πόσο είπε το 4-2, πόσο είπε. Το 50. Είσαι πολύ βαθιά ανοιχτωμένος. Το 4-2 πληρώνει 126. Ναι. Πού? Ολυμπιακός Άρης. Στο ΟΠΑΠ βλέπεις. Άμα είναι 126. Στον ΟΠΑΠ βλέπεις. 50 με 126. Έχει καμία σχέση ο ΟΠΑΠ με τις στιγματικές. Εντάξει, κόβει ο ΟΠΑΠ, αλλά όχι τόσο πολύ. Μπες και δες. 50 με 126. Τώρα τι να σου πω, αυτός μου τάστη, δεν θέλω να πω όνομα. Από τη... Ναι, εντάξει. Ο φίλος, ο κολλητός σου, που είναι Ολυμπιακός Άρης και αυτός από τη Γερμανία. Και 4-3 δίνει 401. Εντάξει. Ωραία. Εντάξει. Να παίξουμε από μισό ευρώ. Να το σου θα το κοιτάξω 50, μετά. Τώρα, μου είπε, να μην ανοίξω την εφαρμογή του ΟΠΑΠ. Δεν θέλω να πω το όνομά του. 50 από 126 έχει τεράστια διαφορά. Τέλος πάντων. Λοιπόν αυτό που είπα όμως δεν το κλείσα κιόλα. Τέλος πάντων. Άστο. Λοιπόν. Ήθελα να σου πω πώς κινδυνεύεις. Γιατί λες αδιάφορο μας και τα λοιπά. Να μείνεις εκτός εξάδος αυτή την Κυριακή. Και θα μάθετε εσείς να ακούτε. Αυτά και τον αντίλογο που υφίστανται. Ναι. Πες το, αυτό θα και μετά μάθετε, έχουμε δηλαδή, δεν ακολουθεί κανείς. Είναι ψέματα πέντε... αυτά που λέει ο Τρέγια σήμερα. Ότι. Ότι αν κερδίσει ο Παναθηναϊκός ή αν βγει χ με την Ξάνθη, σε πιάνει η Ξάνθη, σε περνάει η Ξάνθη ένα βαθμό. Περνάει. Ο Παναθηναϊκός σε πιάνει και αν κερδίσει και ο Ατρόμητος σε ξεπερνάει. Ναι, όχι. Είναι ψέματα. Όχι.
Ε? Αυτή όμως βέβαια. Αν σωστό είναι αυτό που λες. Αν κερδίσει η ΑΕΚ που κυνηγάς που είναι τρίτη, φεύγει. Δεν μπορεί να την πιάσει. Φεύγει άλλους τέσσερις. Αυτό είναι σωστό πάνω. Που λες. Ότι μπορεί να με περάσουν όλοι αυτοί που λες. Ναι. Αλλά δεν θα έχουν παίξει. Χαρακτηρίσατε το μάτσα διάφορο. Όχι, όχι. Και δεν το χαρακτηρίσατε εσείς οπαδοί. Το χαρακτήρισε ο επίσημος Άρης πως βγάζοντας τους καλύτερους παίκτες. Σωστά έπραξε. Ναι. Άλλο λέω. Το συμφέρον του κοιτάει. Σωστά ή λάθος. Το συμφέρον του κοιτάει. Κοίταξε τώρα, το σωστά το λες εσύ που είσαι ένας. Μπορεί εδώ αν ήταν στο μικρόφωνο αυτό που κάθεσαι εσύ. Άλλα αριανάκια που τη βλέπουν αλλιώς τη δουλειά. Όλα, μπορεί. Εγώ να λέω λέγανε το, κάτι διαφορετικό. Εγώ λέω το 95%, γιατί, το 99%. Γιατί εσύ δεν όχι, βέβαια την άποψή μου να την προσωπεύω. Δεν είναι. Πιστεύω μπράβο. Ότι το 99% λοιπόν, την προσωπεύω. Εγώ λέω ότι. Εσύ λες δηλαδή. Ότι ένα ποσοστό 50%. Ότι, θέλα ότι να, αν είχε άλλους αριανούς απέναντι, ναι. Θα λέγανε ότι κάνει βλακεία ο Άρης. Εντάξει. Που στην ουσία παραδίδεται. Παραδίδεται ποιο τρόπο. Όταν βάζεις τον καλύτερο σου παίκτη. Γιατί ο Σάσα είναι ο καλύτερος παίκτης του Άρη. Αυτή τη στιγμή. Φέτος είναι ο Κόρκ, νομίζω. Καλύτερος, αλλά... ο Σάσα είναι ο καλύτερος παίκτης. Ωραία. Λέω. Έτσι, το βάζεις να αυτό παίξει, που είπες είναι σωστό ότι μπορεί να μας περάσει. Σε άλλο μάτσο εκτός του Ολυμπιακού. Είναι σωστό. Έτσι, αλλά... Βάζεις και τον άλλον έξω και τον παράλλον και τον καθηγητή είναι, είναι σωστό ότι μπορεί να με περάσουν okay. αυτοί, αλλά φυσικά δεν θα έχουν παίξει αυτοί ούτε με τον Ολυμπιακό ούτε με τον ΠΑΟΚ. Τι σημασία γι' αυτό. Πώς δεν έχει. Yeah. Εγώ θα παίζω δηλαδή με τον Πανιόνιο και αυτοί θα παίζουν με τον ΠΑΟΚ. Εσύ δεν θες να εξασφαλίσεις την εξάδα από τώρα. Ρετάσω τώρα, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλο. Δηλαδή θα με περάσουν μια αγωνιστική, άλλες αγωνιστικές δεν θα έχει τι άλλες 7 να παίξουν. Δηλαδή σε διέφερε, άρα τι μου λες τώρα, ότι ο βαθμός που πήρε στη Λάρισα το χαρακτήρισες χρυσό. Όχι, εγώ δεν το χαρακτήρισα χρυσό. Επιτυχία το χαρακτήρισες. Όχι, εγώ ίσα-ίσα είπα ότι. Okay. Περίμενε. Είπα, εδώ πέρα ήμασταν, Δευτέρα μαζί είμαστε. Είπα ότι πολύ πιθανό αυτός ο βαθμός να μην μου φανεί καθόλου χρήσιμος και θα ήθελα να. Και σε αυτό το μάτς να κάνει rotation, γιατί το παιχνίδι που ήθελα πιο, είναι πιο σημαντικό ήταν με την Ξάνθη. Ναι. Αυτό είπα. Και στο κάτω-κάτω, όλους που τους έβαλε, στα τελευταία 20 λεπτά πάλι μπορούσα να χάσω από τη Λάρισα. Ακούστε λες. Μια χαρά ακούτε. Δηλαδή, θα σου ήταν χρήσιμος αυτός ο βαθμός σε μια κούρσα ενός πρωταθλήματος που 6-7 ομάδες ενδιαφέρονται ωραία. Για την Εξάδα. Το ξαναλέω. Προφανώς, γιατί, τη βαθμολογία την έχεις δει. Το ξαναλέω. Λέω ότι πιθανολογώ ότι αυτός. Δεν λέω ότι δεν θα μου φανεί χρήσιμος. Λέω πιθανολογώ ότι μπορεί να μην μου φανεί χρήσιμος. Άρα το να καταπονήσω τους παίκτες ενώ το σημαντικότερο μάτς ήταν. Μπορούσα να αποκλειστώ από ό,τι δεν μπορούσα να αποκλειστώ από την Ξάνθη. 0-1 ήταν. Αν μου έβαζε ένα ακόμη γκολάκι, δεν ήμουν εκτός. Το σημαντικό ήταν να προκριθεί. Γιατί στο κάτω-κάτω και να έχανα από τη Λάρισα. Έχω μάτσει να το διορθώσω αυτό. Αν αποκλειστώ από την Ξάνθη, τελειώνω. Και πάει ο μεγάλος στόχος του Άρη για μένα. Άρα θα περίμενα να κάνει rotation και σε αυτό. Με την Ξάνθη πότε έπαιξες? Εμάς μετά το μάτσο του ΠΑΟΚ δεν έπαιξες κύπελο εκεί. Και κέρδισες. Ναι. 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 Άρα με τον ΠΑΟΚ ήταν πιο σημαντικό. Κάτσε ρε φίλε. Με τον ΠΑΟΚ να κάνω rotation. Κάτσε ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Με το σκεπτικό σου ΠΑΟΚ. Όχι. Με το σκεπτικό σου ΠΑΟΚ. Όχι. Εφόσον λες ότι για τον Άρη είναι σημαντικό το κύπελο και δίνει μόνο εκεί φυσικά σημασία. Φυσικά είναι σημαντικό. Α, μπράβο. Τι με τον ΠΑΟΚ σε έπαιξε καλύτερη δεκάδα. Καλά, τι να κάνω, να κάνω στην έδρα μου rotation. Το ίδιο πράγμα είναι, ρε φίλε. Στην έδρα μου. Το ίδιο πράγμα. Όχι, φίλε, λοιπόν, εντάξει, παράλογα πράγματα. Ευτυχώ που είμαι σήμερα εδώ. Ναι, και τι, παράλογα πράγματα λε. Και πραγματικά α κρίνει ο κόσμο. Εγώ δεν έχω τίποτα να πω. Στη μία περίπτωση έπαιζε με τον ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε, τον ΠΑΟΚ στο χαριλάω rotation. Έπαιζε με την Ξάνθη που είναι ο στόχο του κύπελο. Κέρδισε και τώρα έπαιζε. Πάρε ναι. με την Ξάνθη και παίζει Ολυμπιακό. Αλλά δηλαδή, δεν τα ξαναβάζει. Δηλαδή, μέσα. Δηλαδή, στον Ολυμπιακό κάτω. Ακούγεστε, να μην κάνω rotation και να κάνω στον Πάο. Στο χαλό με τον Πάο. Φοβερή λογική. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Φοβερή. Νομίζω ότι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουν βγάλει ασφαλή σε όσο, αυτό είναι σίγουρο. Αυτό είναι δεδομένο. Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα και στα διαδικαστικά όσον αφορά του. Χορηγούς εκπομπής, τους βασικούς υποστηρικτές. Να ξεκινήσω εγώ με το Πορκίτο, με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινό σηκωτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροπίτσες νόστιμες, σας περιμένουν. Στο ψητοπολείο μας έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Δύο μπέρκες με γύρο και μία κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Ένα special burger και μία κοκακόλα μόνο με 4 ευρώ. Ένα κλαπ αλατικό και μία κοκακόλα 330 ml μόνο με 5 ευρώ. Όλα αυτά που μπορούμε να τα βρούμε. Καραολί και Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Boom Car, τον Κώστα και τον Γιώργο, τους φίλους μας. Με το βαφείο, το λαμαρινάδικο συνεργείο αυτοκινήτο που έχουν στην Ποσειδόνος 28, δίνουν και αντικατάσταση αυτοκινήτου για όσο χρόνο χρειαστεί η επισκευή και η λαμαρινοδουλειά στο αυτοκίνητό σας. 2310-431-809 μπορείτε να τηλεφωνήσετε για πληροφορίες. Το μεζεδοπολείο Μπακάλικο στην Ολοκαύτου 133 στην Άνω Ηλιούπολη. Με τηλέφωνο για κρατήσεις στο 2310-656-529. Τα πιθάρια, το φίλο μας τον Άκη.
με την special οικογενειακή ταβέρνα του στο Ρετζίκι. Πάμε κανένα βράδυ. Ζάχου, να χτυπήσουν καμιά Tomahawk. Είχαμε πάει και είχαμε. Έτσι, πραγματικά. Και μεγάλη παρέα ήμασταν, έτσι. Λεωφόρος Παπα-Νικολάου 76, τηλέφωνο για κρατήσεις, γιατί υπάρχει και ζωντανή λαϊκή ορχήστρα κάθε Παρασκευή και Σάββατο, όπως και στον Μπακάλικο. 2310 582 214. Να ευχαριστήσουμε και το στέκι του Κωστή που ήταν κοντά μας στη Νεάπολη. Ανδρέα Παπαδρέου 113, μοναδικές γεύσεις με σούβες και σκάρες, τα πάντα όλα στα κάρβουνα. Delivery 2310 6 27 27. Το κομμωτήριο ανανέωσε τη φίλη μας την Πόπη. Στην Ανδρέα Παπαδρέου 2-25 στην Νέα Πολιτεία από το Γεφυριάκη του Μετεώρων. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 2310 6 16 9 9 9. Και το πρατήριο εγώ καυσίμου του Χλικίδη Ισάκ. Τηλέφωνο για παραγγελίες για το πετρέλαιό σας 2310 6 11 2 56. Και τέλος αφήσαμε την Mazda Αμανατίδης. Η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Mazda Μανατίδης. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda, με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή ζυμπίεσης RX. Mazda Μανατίδης, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει τώρα το μαστορά του, είναι ο Ιωάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Διεύθυνση Παπάφη 205, τηλέφωνο επικοινωνίας στο 2310 924 931. Ξεχάσαμε και την κυρία Μέρη. Πάμε και εκεί ένα βράδυ για ψαράκι, θα σε πάω. Έχω κρεατικό από εδώ, ψάρι στην Τούμπα. Επιδάβω 30, ψαροταβένα Πορφύρα. Σπέσια τα πάντα, ολόφρεσκα ψάρια από τα δίχτυα στα πιάτα σας. Έτσι. 2310 92 27 10. Το τηλέφωνο επικοινωνίας. Υπάρχει και ζωντανή ηλεκτρική κάθε Παρασκευή και Σάββατο. Έχει, θα πάω ό,τι θες εκεί. Η Πορφύρα έχει ό,τι θες. Ό,τι ζητήσεις, τότε... ό,τι γουστάρεις, θα στο φέρει ο Νικόλας. Ο Νικόλας πάει, τα ψαρεύει το βράδυ. Πάμε, όχι, σοβαρά. Και το πρωί είναι μπροστά σου, σπαρταράντα. Θα πάρουμε και την Αναστασία που είναι στα ψαρικά. Ποια, αυτή που είναι φίλη με τον άλλον. Και πάει στα κεντρικά, θα έλεγα. Και πάει στα επίσημα για. Είναι ερωτευμένη η κοπέλα, τι να κάνουμε. Εντάξει, κακό είναι που είναι ερωτευμένη. Ο άλλος ούτε μισή ματιά δεν είχε. Εντάξει, είναι ερωτευμένη κοπέλα. Τι να κάνουμε τώρα, πέραν της πλάκας. Τώρα στις καθυστερήσεις την έπιασε την ερωτευτήρα, φίλε. Ωπορε, φίλε. Λοιπόν, ευχαριστούμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή. Τώρα πρέπει να βρει κανένα ξαπεντάρι, πακετά, όχι πακετά στα σάντουιτς, πακέτο να έχει μαρούλι. Μαρούλι να έχει, κοπέλα μου. Να το βρεις, να σε γυρίσει όλο τον κόσμο. Έχει μαρούλι, όχι πολύ, αλλά έχει. Να σε γυρίσει, να πούμε τα ταξιδάκια σου. Γυρίζει και αυτό. Και έχει και έτοιμα παιδιά αυτός. Είναι και. Ωραία. Έχει έτοιμα παιδιά. Ναι. Δεν χρειάζεται να κάνει. Σοβαρά. Δεν έχει, δύο παιδάκια έχει. Ποιος? Καρπίδες. Α, δύο έχει. Δύο έχει. Τώρα θα χωρίσουμε τώρα τον άνθρωπο για να πάρει. Εδώ χωρισμένος είναι. Σοβαρά μιλάς. Ναι, τι λέμε τόση ώρα. Α, γι' αυτό χτυπάει. Αυτή μου τα πει. Τα ξέρει όλα. Γι' αυτό χτυπάει κανάλια εκεί. Τα ξέρει όλα. Όλα. Ύψος, πλάτος, μήκος, που είναι τώρα, GPS τον έχει βάλει, τα ξέρει όλα. Άρα το πρόβλημα είναι και στο προσωπικό, δεν είναι στο οπαδικό μόνο. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.